Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλης, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο, όπως σωστά μαντέψατε δίπλα μου δεν έχω τον Τάσο Τρέγια, είπαμε για μία, δύο, maximum τρεις ακόμη πέμπτες θα λείπει. Τα δόντια του, δεν ξέρω τι δόντια είναι αυτά, ρε φίλε. Πάντως, θες τον έβλεπα χθες μασουλούσε μια χαρά. Εντάξει, του λείπαν τα δοντάκια. Τώρα νομίζω είναι στο τελικό στάδιο. Αλλά ροκάνιζε, μιλάμε. Ηλεκτρικό πλειώνει. Δεν ήταν δόντια τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν μας πτωεί αυτό. Δίπλα μου έχω, όπως τον έχω ανακηρύξει, την καλύτερη πρώτη αλλαγή, τον καλύτερο έκτο παίκτη. Για μπάσκετ μιλάμε φυσικά. Έκτο παίκτη, 12ο παίκτη. Τον Στέλιο τον Παπατονίου. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα και στο κράτο του Λίμπερο 107,4. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε έτσι. Έχουμε λίγο καιρό, πέρασε, ναι. πέρασε λίγο καιρό. Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα να διαβάσω το χορηγό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που είναι το πορκί το ψητοπολείο και λόγω ότι είμαστε 40 υπάρχει και νηστίσιμο μενού. Του ρώτησε, φαλάφελ, ξέρεις τι είναι. Θα με εντυπωσιάσει αν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι είναι το Όχι. φαλάφελ. Ούτε εγώ ήξερα, μην κάνω τον έξυπνο, τον γκούγκλαρα. Τον άλλο τον έκανα τον έξυπνο, κατάλαβες. Το γκούγκλαρα και το είδα τι είναι. Έχω βέβαια στις Αμερικανίες αυτά και στα Νέα Υόρκη που λέει φαλάφελ, λένε φαλάφελ. Το έχω ακουστά, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Είναι κροκέτες, ναι. Είναι κροκέτες από αλεύρι ρεβιθιού. Ζαλίστηκες. Δεν με εντυπωσιάζει. Τι νηστίσιμο, για να σου λέω νηστίσιμο, τι περιμένεις να είναι στην πριζόλα. Λίγο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στο πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, τζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Τώρα για τη 40η και νηστίσιμο μενού. Τάσο πήγα να πω, είδες, η δύναμη συνήθειας. Με φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικό. Μπιφτέκι και τρώσω με λαχανικό. Ναι, εντάξει. Και εγώ όντως να πω την αλήθεια. Μανιτάρια στη σχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Καραόλη και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου, ανεβαίνοντας την ανηφοριά και για να δείτε φάτσα κάρτα το Μακεδονία Στράκης, το είπαμε. Το Υπουργείο Γλάστρα, στο δεξί σας χέρι, πριν το φανάρι, είναι το πορκίτο ψητοπολείο. 5-25-55 για τις παραγγελίες σας και το delivery και φυσικά κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό που σου συζητούσαμε λίγο και έξω, Στέλιο. Τελικά θα έχουμε έναν τελικό Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Μπορεί να είναι στην ΚΑΠΑ 15, που για να μην λέω την ψέματα, δεν ασχολούμαι και ιδιαίτερα, εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν ασχολούμαι, αλλά επειδή το έχει και ζωντανά και στο διαδίκτυο και στη TV 100, έκατσα λίγο, έκανα... Ναι, δημοτική τηλεόραση. Ναι, ναι, στη TV 100. Έκανα έτσι λίγο ζάπινγκ, έβλεπα, νομίζω, δεν ξέρω, περισσότεροι μπορεί να μην το ξέρουν, ο Άρης πέρασε στη διαδικασία των πέναλτι και θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, πέρασε με τον Παναθηναϊκό 3-3 το κανονικό 80 λεπτό, ήταν 80 λεπτό παίζουν οι πιτσιρικάδες. Βέβαια εγώ έτσι όπως σου είδα και 120 λεπτά παίζαν αυτοί, με την, τώρα μην χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, σε άβλα τελειώνει, με δύο γράμματα ακόμη μπροστά που έχουν, οι πιτσιρικάδες τρέχανε σαν τρελοί και από τις δύο ομάδες. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι 15 χρόνια άμα δεν τρέξουν αυτοί, και θα τρέξουν. Κάτω των 15 είναι. Κάπα 15. Δηλαδή ο μεγαλύτερος πρέπει να είναι. 15 δεν πρέπει να είναι, ναι. Εντάξει, άμα δεν τρέξουν αυτό, ποιο θα τρέξουν. Βέβαια, το άλλο συμμετελικός ήταν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0, το γύρισε ο ΠΑΟΚ 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Τα λέω καλά. 1-0 προηγήθηκε ο Άρης, σοφάρισε ο Παναθηναϊκός. Σε 5 λεπτά ο Άρης έβαλε 2 γκολ, έκανε το 1-3. Ισοφαρίστηκε και έμεινε και με 10 παίκτες. Ισοφαρίστηκε και ο Άρης. Πήγε στη διαδικασία των πέναλτι. Θα κάνω το σχόλιο αυτό που σου είπα και έξω στο ασανσέρ, γιατί σε είδα στην είσοδο. Ότι μόλις πήγε στα πέναλτι, ενώ συνήθως δεν είμαι αισιόδοξος στα πέναλτι, να πω ότι ο Άρης, αν θυμάμαι καλά, έχει αποκλειστεί όλες τις φορές που έχει βρεθεί απέναντί του ομάδα σε Ευρώπη ή Ελλάδα στα πέναλτι. Μόνο μία ομάδα την έχει αποκλείσει. Έχει αποκλείσει. Και μάλιστα δύο φορές. Ποια είναι αυτή? Ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό δύο φορές και τις δύο στο κύπελο ήταν. Μία πολύ παλιά με Αλβάρες. Δεν ξέρω τον Αλβάρες, δεν είχες γεννηθεί.
Αβές, του Τούρο Αλβαρές. Είναι δεκαετία, αυτό είναι πολύ παλιό. Ένας, δεν θυμάμαι τώρα, Αργεντίνος ήταν ο Αλβαρές. Έχασε το πέναλτι και πάλι στο Χαριλάου, σε μονό μάτς, πάλι απέκλεισε ο Άρης στο Παναθηναϊκό. Είναι η μόνη ομάδα που έχει αποκλείσει ο Άρης. Και πίστευε ότι θα περάσει ο Άρης, οι πιτσιρικάδες, και πέρασαν, έπιασε δύο πέναλτι ο πιτσιρικάς, ο τερματοφύλακας του Άρη. Έχασαν δύο πέναλτι φυσικά, όπως ήταν του Παναθηναϊκού. Τελείωσε. Αυτό που είδα και θέλω, δεν ξέρω αν είδες εσύ το αντίστοιχο του ΠΑΟΚ. Δεν το είδες. Εμένα μου έκανε εντύπωση πραγματικά η σωματοδομή κάποιων. Τώρα μιλάμε για 14 χρονών παιδιά, έτσι. Ναι. Δηλαδή το 9 του Παναθηναϊκού, άμα βάλεις. Και ένας δύο του Άρη, δεν συγκράτησα νούμερα. Νόμιζα, δηλαδή μπορεί να τους έβλεπε, άμα τους φορούς μία φανέλα, τον έβλεπε τώρα την Κυριακή στην Τούμπα, θα έλεγε ότι είναι κανονικά παίκτες, ανδρικής ομάδος. Ναι. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω λίγο. Η σωματοδομή είναι εκπληκτική. Με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα, όπως και φυσικά αυτό που σου είπα, η θέληση και το τρέξιμο που είχαν οι πιτσιρικάδες για να διακριθούν και φυσικά να τους δούνε μάτια και να προκόψουν. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τώρα πλέον ακόμα και στις ακαδημίες γίνεται πολύ πιο οργανωμένη δουλειά. Δηλαδή, ας πούμε, τα παιδάκια τα δουλεύουν πολύ περισσότερο για να φτάσουν σε τέτοιο σημείο, ας πούμε. Τώρα, δηλαδή, όταν βλέπεις τη σωματοδομή τους να είναι. Εκπληκτική. Εκπληκτική. Να μην καταλαβαίνεις αν είναι 15χρονο ή αν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αν είναι ερεστέχνης ή όχι. Εντάξει, σημαίνει ότι έχει προχωρήσει. Ότι γίνεται δουλειά. Και άλλα πράγματα σημαίνει. Εγώ για τους φίλους, τους συνοπαδούς, με αυτό που θέλω να σχολιάσω. Δεν ξέρω αντίστοιχα αν θες να κάνεις ανάλογο σχόλιο. Είναι ότι όλες αυτές οι K19, K15, δεν ξέρω αν υπάρχει μικρότερο K από αυτές τις δύο ομάδες. Σκοπός τους είναι μέσα από τα σπλάχνα της ομάδας να βγουν παίκτες, έτσι. Ναι. Θυμάμαι εγώ, γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος πήρε το πρωτάθλημα K19, έτσι. Ναι, πήρε. Την προηγούμενη φορά το Σαββατοκύριακο το έχεις ασφάλισει και μαθηματικά. Ναι, ναι. Λέω, αν θεωρείς εσύ ότι κάποιος, δεν ξέρω αν έχεις και γνώση βέβαια, αν θεωρείς κάποιος από αυτούς μπορεί να πλαισιώσει την ομάδα. Εγώ αυτό που θυμάμαι και λέω, βλέποντας αυτούς 15χρονους, είναι ότι η αντίστοιχη ομάδα του Άρη που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ούτε ένας από αυτούς τους παίκτες δεν έκανε καριέρα. Δεν ξέρω αν κάποιος συνοπαδός μου μπορεί να με. Ο μόνος που μπορούμε να πούμε ότι έκανε καριέρα. Τώρα καριέρα δεν είναι αυτή, αλλά τέλος πάντων. Ότι είναι ο Γιαννιώτας. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο. Οικονομόπουλοι. Δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους. Βολοδέρνουν ΒΓ εθνικές. Δεν μιλάω για εξωτερικό. Θέλω να πω ότι ενώ ήταν μεγάλα ταλέντα σε εθνικές ομάδες, εξαφανιζόλ. Και μάλιστα σε εποχές που άρεσε αναγκαστικά, γιατί η διοίκηση του τότε ήταν, δηλαδή δεν υπήρχε χρήμα, κάπως ανάλογα σαν του Παναθηναϊκού, τους έδινε την ευκαιρία να παίξουν. Για τους συνοπαδούς μου να θυμίσω ότι με αυτούς, με τους περισσότερους από αυτούς που πήραν το πρωτάθλημα, ο Άρης έπεσε. Έπεσε. Να. Ναι. Άρα θέλω να πω, είναι αυτό το ελληνικό φαινόμενο το οποίο. Μόλις ο Έλληνας, ο πιτσιρικάς ειδικά, τον γράψουν δύο φορές στήλες, πιάσει και πέντε φράγκα στο χέρι του και δύο γκομενίτσες λίγο το ασχοληθούν μαζί του, τελείωσε το ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω εδώ πέρα παίζει και μεγάλο ρόλο και το πώς θα το διαχειριστεί και η οικογένεια και πολύ περισσότερο ο μπαμπάς. Γιατί τότε που είχε κάνει. Που είχε πάρει η K19 του Άρη του πρωτάθλημα με τον. Ήταν προπονητής ο Θεός, νομίζω. Ο Θεός ήταν. Ναι, τότε. Ναι. Μας είχαν βάλει στην σχολή να κάνουμε ένα αφιέρωμα τέλος πάντων για τις ακαδημίες και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Και είχαμε πιάσει τέλος πάντων και τους προπονητές και του Άρη και του ΠΑΟΚ για να μας μιλήσουν για αυτό το θέμα κτλ. Και μας έλεγε ότι το πιο δύσκολο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το πώς θα πείσεις τον μπαμπά να διαχειριστεί το παιδάκι έτσι ώστε να μην νομίζει το παιδάκι ότι ξέρει ότι είμαι ο Μέση. Ναι. Γιατί δίκιο λέει, είσαι, οικογένεια. Γιατί λέει, εμείς λέει, σαν ομάδες και σαν επιτελεία όλοι, ας πούμε, έχουμε τον τρόπο να τα προσγειώσουμε και να τα πούμε ότι. Πώς πρέπει το να βαδίσουν. Τι γίνεται σπίτι με λίγα λόγια. Ναι, αυτό. Το ότι ο μπαμπάς το τι λέει στο σπίτι, ας πούμε. Μπορεί να λέει ο προπονητής. Καλά, μπαμπάς δεν είμαι και δύσκολα θα γίνω, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ οι περισσότεροι μπαμπάδες θεωρούν τους γιους τους όπως είπες ότι είναι μέση. Ναι. Ναι. Λίγο πολύ ο Έλληνας το έχει αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μείον, ας πούμε, από αυτά που μου είχαν πει και ήδη. Γιατί είναι από τα λίγα πράγματα που έβλεπα ότι ΠΑΟΚ και Άρη συμφωνούσαν. Ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, σε σας συμπέρασμα λέω: εντάξει, δίκιο έχω σε αυτό. Ωραία. Κυριακή μεσημέρι, τώρα δεν θυμάμαι την ώρα, την άκουσα, αλλά δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Κυριακή μεσημέρι είναι ο τελικός. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της Λαμίας, έτσι, στο ΔΑΚ Λαμίας.
Εκεί θα γίνει και τι γίνεται, παίρνει το πρωτάθλημα της χώρας δηλαδή. Αυτό είναι λογικά. Ναι, ναι, αυτό είναι. K15, πρωταθλητής K15. Ωραία, εντάξει, θα το δούμε λίγο. Δεν είναι κακό έχει, να το δούμε. Έχει φάση. Και μόνο που είναι πάω κάρες και είναι πιτσιρικαρία που θα τρέχουν σαν τρελή και έχουν και τα βιώματα, κακά τα ψέματα από πάω κάρες. Δηλαδή, όπως είπες, ο παπάς θα τους πει, ας πούμε, αν μπορείς να τρέξεις 100 κιλά, σε αυτό το μάτς θα τρέξεις 110, ας πούμε. Θα δώσει και το κάτι παραπάνω. Σίγουρα και από τις δύο πλευρές. Και τα περισσότερα, ας πούμε, θα το παίξω και λίγο με συνέστημα, δηλαδή. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει και λίγο καμιά μανούρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, ξεκάθαρα. Έβλεπα τώρα στα πέναλτι, έδειχνε προφανώς ήταν η μητέρα των παιδιών από του Παναθηναϊκού. Του Άρη που έχασε ένα πέναλτι πάλι αριστεροπόδαρο. Όταν βλέπω αριστεροπόδαρο να βαράει πέναλτι. Πιάνει καρδιά σου. Το είπα και προχθές πάλι για ποιο πέναλτι, δεν θυμάμαι. Όταν βλέπω αριστερό, που ακόμη και ο Μέση. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να το χάσω ο Μέση το πέναλτι, εκτός να το πει στοίχημα. Πιάνεται η καρδιά μου. Όταν βλέπω αριστεροπόδαρο, και φυσικά αριστεροπόδαρο το χάσε του Άρη το ένα, το πέναλτι. Εντάξει, θα μου πεις όλοι χάνουν πέναλτι. Αλλά απλά αριστεροπόδαρο πιστεύω. Είναι πιο επιρρεπή στο χάσιμο πέναλτι. Έτσι πιστεύω. Αριστεροπόδαροι νομίζω είναι πιο καλή στεστημένα από φάουλ παρά στα πέναλτι. Σωστό και αυτό. Νομίζω αυτό έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αυτό έχω παρατηρήσει. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε. Δεν είπαμε στην ηχοληψία. Έχουμε τον Ιωάννη Ντοζάτσι, το φίλο μας. Λοιπόν, θα πάμε, Γιάννη, στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μπούμε για τα. Εσύ λογικά θα μιλήσεις για τα μάτς του κυπέλου, του ΠΑΟΚ. Έχουμε χθεσινό μάτς, ναι. Έχουμε το χθεσινό μάτς. Έχω κι εγώ ένα-δύο πράγματα για να πω και για τον Άρη. Θα τα πω και αύριο φυσικά με τον Τάσο αυτά, όσον αφορά κάποια πράγματα που γίνεται για την αναρδιάθρωση, θέλω να πω, και κάποια πράγματα που βλέπω που δεν μου αρέσουν. Και φυσικά θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα βάλουμε και τον κόσμο στην συζήτηση. Και έχουμε και το βράδυ και κάποια. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική σε πρωταθλήματα, στα καλά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Έχει και Ευρωλίγκα το βράδυ. Έχει πραγματάκια. Έχει πραγματάκια να πούμε και να σχολιάσουμε. Θα περάσουμε όμως το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα, Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε καλοί σας παρέα, θέλω να πιστεύω. Δεν ανοίγουμε τις γραμμές τώρα φυσικά. 2-3 πραγματάκια θα πούμε για το χθεσινό παιχνίδι. Και εγώ 1-2 σκέψεις μου έτσι όσον αφορά το. Καλά, βλέπω αυτό δεν μας ενδιαφέρει για τη Manchester λέει αυτό. Ένα σχόλιο. Κάτσε λίγο. Ζάχο, τα παιδιά K19 πρέπει να μπουν σιγά σιγά στην ομάδα μαζί με έμπειρους επέκτες. Εμείς τότε που. Τι βαράνε από κάτω, τι γίνεται. Θα μας δίνουν. Τρέμει το πάτωμα. Τρέμει το πάτωμα, θα πέσουμε κάτω. Θα πέσουμε κάτω. Λέει ο Παναγιώτης, και είναι πάνω σε αυτά που λέγαμε για τους νεαρούς. Τα παιδιά κάτω των 19 πρέπει να μπουν σιγά σιγά στην ομάδα μαζί με έμπειρους παίκτες. Εμείς τότε που πέσαμε είχαμε όλους νεαρούς κατευθείαν στα βαθιά. Όχι, είχαμε και κάποιους ξένους, τώρα μην με βάζεις να θυμηθώ. Ναι, είχαμε έναν που έκανε και τότε ένας που έκανε τον ποδοσφαιριστή, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ο Έλσνερ, αν θυμάμαι καλά. Την πρώτη χρονιά. Τη χρονιά που πέσαμε, ο Έλσνερ ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ρε φίλε. Άμα θες να μου βοηθήσεις, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Αλλά δες και την εξέλιξη μετά των πραγμάτων. Ας πούμε ότι χαντακώθηκαν επειδή δεν υπήρχαν έμπειροι παίκτες. Η εξέλιξη όλων αυτών των παιδιών που είχε τότε ο Άρης βοήθησε, αν κάνω λάθος. Ο μόνος που έκανε λίγο κάτι που στην ουσία τι έκανε. Στη Β' Εθνική Γερμανίας πήγε, δεν ακούμπησε ο Γιαννιώτας, γύρισε στην Κύπρο. Και εκεί δεν ακούμπησε. Και τώρα είναι αναπληρωματικό στην ΑΕΚ. Τι αναπληρωματικό, δεν παίζει καν. Τον Μπουγιαμπούλο τον έχει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο έκανε κάτι καλύτερο από αυτό. Από εκείνη την φουρνιά που πήραν το πρωτάθλημα, φίλε Παναγιώτη. Αν έχει έτσι διαφορετική άποψη, αν κάποιο άλλο που με διαφεύγει έχει κάνει πορεία καλύτερη από του Γιαννιώτα, να το συζητήσω. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει. Πάντως για τις ακαδημίες και για τα νέα ταλέντα είναι και θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή εδώ πέρα εμείς έναν 20χρονο ναι. Το θεωρούμε ταλέντο. Στην Ισπανία, στην Αγγλία, ο 20χρονος θεωρείται ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Βέβαια, έτσι πρέπει να. Σε αυτό έχει ένα δίκιο λίγο ο Παναγιώτης, ότι εμείς τους ρίξαμε κατευθείαν στα βαθιά και σε μία χρονιά η οποία όντως ο Άρης, όπως σου είπα, ήταν δύσκολη και οικονομικά και διοικητικά και όλα. Απλώς τώρα μπορεί να σου φέρω όλα σαν παράδειγμα τον Παναθηναϊκό, το φετινό Παναθηναϊκό. Από το στόμα μου το πήρες. Ναι. Που μπορεί να μην κάνει τίποτα, αλλά δεν κινδύνεψε
Εντάξει. Έκανε ένα δυνατό πρώτο γύρο, ναι. Εξασφάλισε την παραμονή και όλα τα άλλα. Εντάξει. Έτσι. Μετά ξέφυγαν, πήγαν και μιλούσαν και για Ευρώπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να σου πω ότι είναι συνδυασμός λίγο το πώς θα το διαχειριστείς όλο το πράγμα. Είναι και επόμενος αντίπαλος της ομάδας μας ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς που φυσικά ο Άρης θέλει να το κερδίσει, αλλά στη χειρότερη να μην το χάσει. Θέλει ένα βαθμό από αυτό το μάτς, τουλάχιστον ο Άρης, τουλάχιστον ένα βαθμό. Γιατί Άρης Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Άρης. Παναθηναϊκός Άρης. Εδώ έπαιξε 1-1. Ένα πόντο θέλει γιατί αν κάνει μετά 3-3, ανεξαρτήτου αποτελέσματος του. Ατρομήτου, τι ανεξαρτήτως, αφού το επόμενο μάτι είναι Άρης Ατρόμητος. Ναι. Ένα πόντο αν πάρει με τον Παναθηναϊκό, αν λήξει χ, ας πούμε, ισοπαλία, με 3-3 είναι ο Άρης τέταρτος, αν και μετά, για να σου δώσω και την assist, τώρα για να πεις για το χθεσινό μάτς, μετά τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟ και της ΑΕΚ, είτε τέταρτος βγεις είτε πέμπτος, εκτός αν έχουμε καμιά σούπερ έκπληξη στις ρεβάνς, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το γόητρο της θέσης μετά. Ότι λες ότι βγήκα τέταρτος, ας πούμε. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα. Κάποιον άλλο μπορεί να λέει. Εμένα δεν μου λέει ούτε η τρίτη θέση τίποτα. Εμένα. Τον πρόεδρο του Άρη, δεν ξέρω αν όσο ανεβαίνεις πιο ψηλά μπορεί να παίρνεις κάποια περισσότερα μπόνους, κάτι δεν ξέρω αν υπάρχουν. Άμα είναι κοινή τηλεοπτική διαχείριση, τέλος πάντων, παίρνεις κάποια χρήματα παραπάνω. Ωραία. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Εμένα. Σαν ζάχο, σαν οπαδό, φίλαθρο του Άρη. Δεν μου λέει τίποτα. Ούτε η τρίτη θέση. Μη σου πω και η δεύτερη δεν μου λέει τίποτα. Η δεύτερη λέει, βέβαια, αν μπορείς να προκριθείς στους προκριματικούς στο Champions League. Αν θες να το ξεχυλώσω τότε, τόσο για να σου δείξω ποια είναι η δίψα. Ούτε το Champions League εμένα δεν μου λέει τίποτα. Ο τίτλος θα πει. Ναι, εγώ θέλω τον τίτλο. Όταν χορτάσω έναν-δύο τίτλους, θα πω ότι ναι, ρε φίλε, θέλω να παίξω αν μπορώ και έχω και την οικονομική δυνατότητα. Δεν θέλω να παίξω και Champions League και να πάρω και το πρωτάθλημα να γίνεται. Αυτή τη στιγμή νομίζω, ειδικά ηλικιακά, κοντά σε μένα ηλικιακά, νομίζω ότι λίγο πολύ συμφωνούν όλοι. Ο τίτλος είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Και μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, για να σου δώσω να πει για το παιχνίδι. Είτε τέταρτος βγεις είτε πέμπτος, είναι το ίδιο πράγμα, μια που το πιο πιθανός κατά 99% τελικός θα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, άρα και η πέμπτη θέση οδηγεί στο UEFA, έτσι. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα γιατί να εκμεταλλευτώ και την πάσα που μου έκανες. Πάρ' την ασίστ σου έδωσα εδώ, Παναγιώτης Γιαννάκης, για να πω έτσι, να δείξουμε και την ηλικία μας, εντάξει. Ναι. Πάμε, εντάξει, ο ΠΑΟΚ χθες... Εγώ δεν το είδα από την αλήθεια. Αποσπασματικά είδα κάποιες φάσεις μετά, γιατί τρώγαμε με τον άλλον. Είχαμε... Ναι, είδατε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media. Ναι, είδες, έγινε. Μας έχουν... πάτσε το τέλειο. Το πάτσε τέλειο. Το πάτσε το τέλειο. Μπράβο, για μένα θα ήταν λογικά. Γιατί... Πάμε. Και για τους δύο. Ναι, ναι, το είδα το χθεσινό μας. Εντάξει, προφανώς. Ναι, θα το βλέπεις. Μη τελικός ήταν. Ναι, νομίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη φάση. Δεν έκανε κάτι που να πεις ότι ο ΠΟΚ κινδύνευσε. Ίσα-ίσα οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου είχαν την υπεροχή μέσα στο γήπεδο. Ήταν γενικότερα ένα παιχνίδι που το είχε υπό τον έλεγχο του ο ΠΟΚ. Ήταν αυτός ο οποίος πίεζε, ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, ήταν αυτός που δημιουργούσε φάσεις. Προηγήθηκε γρήγορα με τον Μάτος, το οποίο νομίζω ότι παίζει να είναι και λίγο offside, όχι λίγο, είναι offside. Είναι offside. Αυτό νομίζω. Γράμμη, ναι. Όπως και να έχει όμως, αυτό που μετράει είναι ότι μετά έβαλε και το δεύτερο γκολ στο 90, φεύγα, έγινε το 2-0. Στα χασομέρια των χασομέρια. Ναι. Γιατί έγινε εκεί πέρα ένα δελαβέρι με τον Ιγκλέσιας που αποβλήθηκε για ακόμα ένα παιχνίδι. Αυτός, οπότε τον πετυχαίνω, συνέχεια αποβάλλεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι πήρε με ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάνς που είναι τη Μεγάλη Τετάρτη στην Τρίπολη. Για να προκριθεί στον τρίτο διαδοχικό τελικό. Πιστεύω και εμένα μηδέν ήταν τελειωμένο η πρόκριση. Πιστεύω θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Αν ήθελε να έχει ελπίδες η Τρίπολη, έπρεπε να σκοράρει. Δεν σκόραρε, μη σου πω και με 0-0 τελειωμένη ήταν. Έτσι θεωρώ. Φυσικά όλα στην πράξη φαίνονται έτσι. Αυτό εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Εγώ δεν είδα. Είδα μόνο το, να σου πω την αλήθεια, τη γραμμή για το τέτοιο, γιατί λογικό είναι in offside το goal του ΠΑΟΚ. Όπως και το δεύτερο τσάικ δεν ξέρω, γιατί το είδαμε λίγο βιαστικά τώρα και εδώ πέρα μαζί, αν επηρεάζει αυτό στη φάση ποιος είναι αυτός που μπαίνει στο πλασέ του αμυντικού, την προβολή του αμυντικού της ΑΕΚ για να κάνει το 2-0. Συζητήσιμο είναι, θεωρώ ότι είναι κανονικό το γκολ, αλλά τέλος πάντων πιστεύω και εμένα 0 και 2 να κέρδιζαν, είναι οι ομάδες που θα προκρίνονταν.
Και τα στατιστικά το λέει, μία τελική είχε η Τρίπολη. Μία τελική. Μία τελική. Αυτό το τακουνάκι που πήγε κατά λάθος. Αυτό, έκαι. Αυτό. Δεν είχε κάτι ναι. άλλο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και στις δηλώσεις του Γιώργου Παράσκου, όπου έκανε μεγάλο θέμα για την διαιτησία και τα λοιπά. Ναι. Έκανε παράπονα. Εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να εκφράζει τα παράπονά του. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορείς να στέκεσαι μόνο στην διαιτησία, όταν η ομάδα σου έχει παρουσιαστεί έτσι και έχει κάνει μόνο μία φάση και αυτή με το τακουνάκι. Δηλαδή. Ναι. Να είμαστε και λίγο ανθρώποι που λέμε. Απ' την άλλη, θα σου πει: εγώ θα κάνω τώρα το διοικητικό του ναι. διαβόλου. Όχι, δεν είναι το κάνω το διοικητικό, το πιστεύω. Δεν είναι ο διαιτητής μέσα στο γήπεδο. 100 φορές το έχω σχολιάσει αυτό και στα προηγούμενα ραδιόφωνα μου. Ο διαιτητής δεν είναι μέσα στο γήπεδο για να βλέπει ποιος παίζει καλύτερα ή χειρότερα και να αποδίδει ανάλογα. Ο διαιτητής είναι μέσα για να αποδίδει δικαιοσύνη. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Διότι σε κακή σου μέρα. Σε μέρα που δεν βλέπεσαι, σε μέρα που άλλο σου κάνει 8 δοκάρια, 10 τέτα τέτ και δεν μπαίνει μπάλα μέσα, να κάνει μια φάση και να σου βάλει γκολ και να κερδίσει. Αμέτρητα τα παραδείγματα. Έτσι. Μπορεί, έχει δικαίωμα να φωνάζει. Βέβαια, ο Παράσκος, ας δει την ομάδα του κιόλας που φέτος. Είναι γιατί, τραγική. Ναι, είναι τραγική. Δεν καμία σχέση αυτή η Τρίπολη τώρα με τις προηγούμενες ομάδες που είχε η Τρίπολη. Γιατί εδώ πέρα και με τον Τάσο, όταν έφυγε ο. Είδες πώς θα φαίνονται και όταν έφυγε ο Παντελίδης και πήγε ο Παράσχος και έκανε 3-4 νίκες σειρά, μου έλεγε πω καλά που ξεφορτώθηκαν τον Παντελίδη και πήραν τον Παράσχο. Ναι, ναι, εντάξει. Τους θεωρώ παροχημένους αυτούς τους προπονητές. Στυλ Παράσχου, στυλ Τενέ, στυλ. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, τον Παράσχο το θεωρώ λίγο καλύτερο τον Τενέ. Ναι. Τον έχω. Ναι. Εγώ στην ίδια μοίρα του έχω να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ, δηλαδή, δεν ξέρω να μην τον αδικώ τον άνθρωπο, αν παρακολουθεί τις εξέλιξεις, αν πηγαίνει σε κανένα σεμινάριο, αν παρακολουθεί αυτά τα παρακολουθεί, ας πούμε, μπορεί να είμαι και άδικος. Δεν λέω. Εντάξει. Ο Παράσκος γενικότερα το τελευταίο καιρό βγάζει λίγο κακία. Λίγο. Οξύς είναι ο Παράσκος, υπόψη, ναι. Εντάξει, μην όχι. Απλώς βγάζει λίγο κόμπλεξ και λίγο. Μια πίκρα θα το. Όχι κόμπλεξ, ναι. Πίκρα καλύτερα. Ότι δεν είναι ποτέ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Προπονητής, δεν ξέρω. Όχι, έκανε προπονητής στον ΠΑΟΚ. Μόλις ανέλαβε ο Ζαγοράκης το 2000. Στον Άρη είχε κάνει. Ναι, επί κοντομινά κιόλας. Α, στην καλή βέβαια. Απλώς το θέμα είναι ότι τότε είχε κάνει, μόλις παιδί μου είχε κάνει την προετοιμασία τότε το 2007 το καλοκαίρι που ήταν μεταβατική περίοδος, τέλος πάντων είχε κάνει την προετοιμασία και στο πρώτο παιχνίδι που παίζαμε την Ξάνθη στα Πηγάδια έχασε την Ξάνθη και ζωγόρασε τον έδειξε πρώτη αγωνιστική και έφερε τον Σάντος. Α, ναι, και κάτι γύρισε, θυμάμαι τώρα, έχει δίκιο. Και γύρισε ο Παράσκος και στις δηλώσεις του μετά γύρισε και είπε ότι ο Ζαγοράκης ήταν αυτός που με επέστρεψε την καριέρα μου στο αγροτικό μου. Ναι. Και ουσιαστικά, αυτό το θυμάμαι μέχρι και εγώ που λες, ότι έκατσε μία αγωνιστική, όπως είπες. Ναι, τον είχε έτοιμο. Ναι. Γιατί ουσιαστικά ο Ζαγοράκης όταν έλαβε πρόεδρος, τον Παράσκο τον βρήκε ήδη στον ΠΑΟ. Αφήνει μια πικρή αυτό. Να είμαστε. Ναι, γιατί σου λέει ο Παράσκο ότι άμα με άφηνε να δουλέψω τότε, ναι. Υπήρχε μια προοπτική να κάνω κι εγώ ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα μου. Σωστό. Σωστό. Από την πλευρά του Παράσκου. Από την άλλη, ο Ζαγοράκης μπορεί να μην τον πίστευε στον προπονητή. Λέει: θα φέρω τον Σάντος που τον ξέρω και είναι για μένα, ας πούμε, η κατάλληλη. Δεν θυμάμαι αν ο Παράσκος έχει κάνει προπονητή σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Δεν το νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος. Δεν νομίζω να έχει κάνει. Έχει κάνει ΠΑΟΚ και Άρη. Στον Άρη το θυμάμαι γιατί. Ξέρεις, θα σου πω γιατί το θυμάμαι. Ήταν στο παιχνίδι που ήμασταν τιμωρημένοι στο Βόλο και ήταν ακριβώς μπροστά μου. Ήμουν πίσω από τον πάγκο στο γήπεδο του Βόλου με τον Όφη το 3-1. Ήταν ο Παράσκος προπονητής. Με το μουστάκι και με κίτρινη φόρμα. Πρέπει να ήταν καμιά 3 μέτρα αυτή η φόρμα. Γύρω-γύρω, περίμετρος. Το θυμάμαι, χαρακτηριστικότητα. Δεν θυμάμαι πόσο έμεινε και τι έκανε. Να μην λέω ψέματα. Έχει περάσει από τον πάγκο. Έχουν περάσει και χρόνια. Έχουν περάσει 21 ήταν, χρόνια. Ναι. Ο Κοντομινάς ήταν 97-2000, 98, 97-98, ναι. Με το πανέβη και ο Άρης από την Β' Εθνική τότε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αν και αυτά. Τα θυμάμαι περισσότερο από το πρόσφατο παρελθόν. Πιο πολύ θυμάμαι τα παλιά παρά το. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Αν είναι καμιά ασθένεια, τίποτα. Όχι, δεν είναι ασθένεια. Απλώς εκείνο μπορεί να τα. Ναι. Ήταν που. Ναι, ήταν και. Σε πιο μικρή ηλικία και ήσουν και σε πιο. Ο σκληρός δίσκος που μου φαίνεται για να θυμηθώ κάτι τώρα. Δηλαδή για να μπει κάτι καινούριο στον εγκέφαλο, πρέπει να σβήσω κάτι παλιό. Κατάλαβες. Οπότε χάνονται τα τέλος πάντων. Λοιπόν. Άρα, είπαμε για το παιχνίδι, είπαμε Μεγάλη Τετάρτη είναι οι δύο ημιτελικοί, έτσι. Υπάρχει κενό. Υπάρχει κενό 3 εβδομάδων.
Μπροστά μας έχουμε τα δύο, είναι και Πέμπτη, να πούμε και για τα μάτς της, του Σαββατοκύριακο, και αύριο με τον Τάσο θα έχει τρέξει το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λαμία, έτσι. Τη Λαμία, εντός έδρας. Και ο Άρης παίζει Κυριακή, νομίζω μετά τον Άρη είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω στο καπάκι. Στις 7.30 παίζει ο ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι είναι η τελευταία αγωνιστική που τα μάτς, αυτό είναι διαχρονικά, πάντα οι τρεις αγωνιστικές οι τελευταίες. Ναι. Ξέρεις για ποιο λόγο γίνονται την ίδια ώρα. Για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να το λέω, γελάω αυτό το πράγμα. Γίνονται οι τρεις αγωνιστικές τελευταίες στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες θα έχει, τουλάχιστον δύο δεκαετίες, την ίδια ώρα για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Μόνο που το λέω, γελάω. Λοιπόν, και τόσο αξιόπιστο είναι αυτό το πρωτάθλημα, θέλω το σχολείο, γιατί αύριο θα το κάνουμε πιο μεγάλη κουβέντα με τον Τάσο. Για με αυτά που γίνονται με την αναδιάρθρωση, τα τραγελαφικά πιστεύω, και με τον Γραμμένο, ο άνθρωπος που θα έφερνε την εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι οποίοι συμφώνησαν, εγώ δεν θα πω ότι είναι σωστό ή λάθος. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, συμφώνησαν όλοι το καλοκαίρι, έτσι, βάλαν τις υπογραφές τους. Ο γενικός γραμματέας αθλητισμού, της ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Α εθνική, Β εθνική, όλη η ομάδα, όλοι συμφώνησαν. Όλοι. Με το ένα, με το άλλο. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, πάρε εσύ αυτό, δώσε εσύ εκείνο, πάρε εσύ αυτό, συμφώνησαν όλοι. Μπήκαν υπογραφές. Και τώρα τι γίνεται, τι έχουμε τώρα. Δεν θέλουμε, λέει, αναδιάρθρωση του χρόνου να γίνει, να μείνουν 16. Για ποιο λόγο, λέω εγώ, για ποιο λόγο. Και ποιο είναι, το πιο ωραίο είναι, Στέλιο, γιατί το άκουσα χθες στην κρατική τηλεόραση, ποιος είναι ο λόγος. Συναντήθηκαν, λέει, ο κύριος Γραμμένος με τον υφυπουργό και με κάποιες Super League. Ναι. Και ποια τέτοια είπε ο κύριος Γραμμένος. Για ποιο λόγο ζητάει. Γιατί κάποια πρέπει να υπάρχει κάποια αιτιολογία. Ναι. Κάτι πρέπει να πούμε. Κάτι για το φαΐ στο φούρνο, ξέρω. Ότι δεν μπόρεσαν να ετοιμάσουν τα πλάνα για τη Β' Εθνική, πώς θα είναι η Β' Εθνική. Καλά ρε φίλε, ένα χρόνο τι κάνατε. Ένας χρόνος πέρασε, τι κάνατε δηλαδή. Η ανοργανωσιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι χρόνια. Δεν... Ναι ρε φίλε, αλλά είπαμε εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Εντάξει, έτσι ήταν. Διώξαμε τους άλλους, τους γκυρτζίκηδες, τους πιλάφιους, πιλάφι, πώς το λέγαν. Σωστό, τους γκυρτζίκηδες, τους, πώς λέγονταν ο άλλος με τα γυαλιά, κατεβαίνει και ευρωβουλευτής, τέλος πάντων, θυμάμαι. Όντως, τους ανίκανους, τους αυτούς που ήταν κατά μεγάλο ποσοστό, τους έλεγχε ο Ολυμπιακός, για να έχουμε κάτι το διαφορετικό, ρε φίλε. Τι έχουμε δηλαδή τώρα. Ένα χρόνο, ρε φίλε, τι έκανες. Δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε και αύριο με τον Τάσο. Δεν ξέρω αν θες να πεις εσύ την άποψή σου, Στέλιο. Πώς τη βλέπεις, γιατί αν θέλεις καταρχήν να γίνει αναδιάρθρωση ή όχι. Βασικά θεωρώ ότι η αναδιάρθρωση τουλάχιστον για τη Super League νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερη όσον αφορά τον ανταγωνισμό τον των ομάδων. Ναι. Δηλαδή τώρα έχουμε 16 ομάδες και βλέπουμε ότι ο τελευταίος, εκάστοτε τελευταίος, φέτος είναι ο Πόλων Σμύρνης, παλιότερα ήταν άλλες ομάδες. Από τον πρώτο γύρο έχει πέσει. Από τον πρώτο γύρο έχει πέσει και έχουμε δει παλιότερα ότι αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να ανταποκριθούν και οικονομικά. Ναι. Το να μπορέσει να μικρύνουν οι ομάδες, να γίνουν 14, να γίνουν 12. Και να μπορέσουν να μοιραστεί η πίτα σε λιγότερες ομάδες, έτσι ώστε οι μικρότερες ομάδες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Και οι μεγάλες, ας πούμε, να μην παίζει, ας πούμε, ο Ολυμπιάκος με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ή ο ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ή ο Άρης με τον Απόλλωνα Σμύρνης και να το έχουν σιγουρά. Και ναι, ξέρω, κάτι... έτσι. Θα σωστό, πάρουμε συμφωνώ το απόλυτα μαζί σου, συμφωνώ. Γιατί παλιότερα, που δεν υπήρχε οικονομική κρίση, δεν ήταν έτσι, μπορεί να πήγαινε σε μια μικρή ομάδα στην επαρχία, αλλά δεν ήξερες ότι θα πάρει σίγουρα το διπλό από εκεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες, βέβαια. Εγώ πάντα διαχωρίζω τις χρονικές περιόδους σε πριν Champions League και μετά Champions League, γιατί με το που μπήκε το Champions League και πέσαν τα δις, έχουν αλλάξει όλα. Εγώ έτσι το διαχωρίζω. Αν δεις, είναι πολύ ωραίο αυτό, τελικά έκαναν και κάτι σωστό αυτοί εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό με την Net Sports. Πραγματικά είναι καλό. Έξυπνη ιδέα. Δείχνει, και εγώ τα έχω ξεχάσει που τα ζούσα, δείχνει. Ας πούμε, αφιερώματα τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, κάποιες χρονιές, ας πούμε. Που... Άμα δεις τι έφερνε ο Ολυμπιακός, παραδείγματος Ολυμπιακός, γιατί ναι. Την ισχύ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός την είχε και τότε. Μη σου πω και ισχύ σαν όνομα εννοώ, εντάξει. Και προέδρους, νταϊφάδες και. Δεν είχε μικρούς οικονομικούς παράγοντες. Τι αποτελέσματα έφερνε, δηλαδή τη χρονιά που έπαιξε ο Άρης με τον Ολυμπιακό Μπαράς. Αν δεις
τι αποτελέσματα έφερε ο Ολυμπιακός, θα πεις ότι είναι ψέματα. Αποκλείεται να έχουν γίνει αυτά τα αποτελέσματα. Ναι, δεν το πιστεύω. Να χάνεις τη Δράμα, να φέρνει χ στο Καραϊσκάκι με την Καστοριά, π.χ. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, πράγματα, αλλά πρόσεξε, ήταν πρώτη Champions League αυτά. Δηλαδή, μετά, όσοι συμμετείχαν στο Champions League και το είδαμε κιόλας, άνοιγε και η ψαλίδα. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός έκανε τις συνεχόμενες, όταν ο πρωταθλητής Ελλάδος έβγαινε κατευθείαν ομίλους και ο Ολυμπιακός έκανε εκείνο το σερί με τα σερί πρωταθλήματα, ανεξάρτητα πώς τα πήρε. Κάποια τα πήρε normal και κάποια ήταν και με την έβγαινη της διαιτησίας. Σίγουρα, βέβαια. Πολλά κιόλας, αρκετά. Βλέπαμε ότι έπαιρνε 20-30 εκατομμύρια και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν είχαν τους δυνατούς οικονομικούς παράγοντες, δηλαδή πριν του Παναθηναϊκού που είχε την οικογένεια Βαρδινογέννη και μετά τον πολυμετοχικό, οι υπόλοιποι, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, οι υπόλοιπες ομάδες που δεν είχαν τους δυνατούς επιχειρηματίες από πίσω, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Εγώ εννοώ. Για να το έτσι να κάνω την σκέψη μου, εννοώ ότι προ Champions League ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, με τη σειρά προτεραιότητας, ας πούμε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ευνοούντουσαν λίγο, ο Ολυμπιακός φυσικά περισσότερο, αλλά όχι λόγω ελέγχου της ΕΠΟ ή των ενώσεων κτλ. Κτλ. Γιατί αισθανόταν κάποιο, πώς να το πω, ξέρω εγώ, σαν υποχρέωση κιόλας, να βοηθήσουμε τον ισχυρό. Μετά Champions League, όταν πέσαν τα χρήματα και έπρεπε να βγει πρώτος ο εκάστοτε δυνατός, τότε άρχισε, πιστεύω, ότι πρέπει να πάρουμε και την ΕΠΟ. Καταρχήν, είπαν κάτι ονόματα προέδρων της ΕΠΟ, που δηλαδή τους ήξερε, μπορεί να ήταν και κανένας, που λέει ο λόγος για το έκανε, μπορεί να ήταν κανένας Μανάβης, μπορεί να ήταν κανένας Κασάπης, ας πούμε, που δεν τον ήξερες. Τώρα, είναι σημαντικό να ξέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ και να τον ελέγχεις σε εισαγωγικά, έτσι, να είναι με τη δική σου εκάστοτε, ας πούμε, βοήθεια να βγαίνει πρόεδρος ΕΠΟ. Τότε, σου λέω, αν μπορείς εσύ που είσαι και μπορείς και τα ψάχνεις αυτά τα πράγματα, δες τι αποτελέσματα έφερε όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Σου είπα, έλεγε προχθές και είπε, έκανε τρεις συνεχόμενες ήττες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Βέβαια, μία με τον ΠΑΟΚ, αλλά έφερε χ με την Καστοριά, σου λέω, έχανε στη Δράμα, στις Σέρες έφερε χ. Αυτό τώρα έτσι και το πεις. Πιστεύω ότι δεν θα γελάνε, θα εντάξει. Θα. Άσε μας ρε Χρήστο, άσε μας ρε Χρήστο. Άντε με τις βλακίες σου. Άντε με τις βλακίες σου. Άντε να μου χάθεις καρτούν. Ένας φίλος. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 23-10-287 και 3 οχτάρια. Αντιραδιοφωνικό είμαι, μην ακούς. Άκουσε κανένα ραδιοφωνικό εσύ. Φίλος μου, κολλητός μου. Αντιραδιοφωνικός μου λέει. Άκου κανένα ραδιοφωνικό εσύ. Τι να σε κάνουμε δηλαδή. Πάω να δεις καμιά ταινία του Κουστουρίτσα. Γι' αυτά εσύ. Λοιπόν, πάμε στο. Κάτι να πεις. Όχι, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές στο 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε, είπαμε, και πρωταθλήματα ευρωπαϊκά σήμερα. Θα πούμε και τα ματσάκια. Έχουμε και EuroLeague. Θα κάνουμε και έτσι κάποιο σχόλιο. Θα βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας, αν θέλει φυσικά. Και μία ωρίτσα έχουμε ακόμη γεμάτη. Πάμε στο διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ξέρεις το συγκρότημα ποιοι είναι αυτοί? Όχι, δεν τους ξέρω. Όχι. Snap. Δεν τους ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει το Snap. Κόψτον. 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 Γιάννη, δεν ξέρει το Snap. Πόσο μικρός μπορεί να είναι? Δεν ξέρει το Snap. Ωραία. Λοιπόν. Θα τους μάθω τώρα. Η νέα γενιά μαθαίνει. Ωραία, φίλε. Παρα είσαι μικρός, ζεστή. Όπου παππούς είμαι δίπλα σου. Ανοίγουμε τις γραμμές. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Μέχρι τις 10 θα είμαστε συντροφιά σας. Στο φίλο μου τον Χρήστο να πω ότι τη συζήτηση αυτή θέλω να την κάνω αύριο. Δεν θέλω να την κάνω με το Στέλιο τώρα εδώ. Μου λέει, δεν έχω πρόβλημα να το πω. Λες, ποιος τον έφερε, λέει, τον γραμμένο. Ο Ιβάν τον έφερε μαζί με τον τέτοιον. Με τον Τίγρη. Ποιος τον έφερε, είπε. Αλλά είπε ο κύριος Ιβάν που το βάλαμε εδώ πέρα την. Ο Ιβάν είναι δικός μας άνθρωπος. Ναι. Αυτή ήθελα να την κάνω αύριο τη συζήτηση. Δεν θέλω με το Στέλιο να την κάνω. Ήθελα να την κάνω αύριο με τον κύριο Τρέγια μας. Κατάλαβες. Καρτούν. Καρτούν. Έχει χάρη όμως που αγαπάω το σκυλάκι του. Δες το, αυτό είναι. Η Μόλι.
Την αγαπάω τη Μόλι. Λοιπόν, αξιακάπητο. Αξιακάπητο. Εδώ δεν είστε μικρό όπως είναι. Μικρούλι. Δεν είναι μικρούλι, εδώ μεγάλωσε. Λοιπόν, τηλέφωνο, τίποτα. Ούτε ένα τηλέφωνο. Να σου πούμε ότι ανοίξαμε γραμμή. Ανοίξαμε, το είπαμε. 23-10-17 και 3 οκτάρια. 61-45-287 και 3 οκτάρια. Ούτε ένα Αριανό δεν μπαίνει τηλέφωνο. Καταιγισμό είχαμε Αριανών. Ας πάρει κανένας παοκτής. Άμα θέλει, ας πάρει κανένας να μας κράξει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Να μας κράξουν. Γιατί όχι. Δεν γίνεται να μας κράξουν. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Κάτσε λίγο να πάμε στα παιχνίδια που έχουμε το βράδυ. Με στοίχημα δεν ασχολείσαι, Στέλιο, έτσι. Εντάξει, τα χασεύω. Δεν... Ναι. Έχουμε Ιταλία, έχουμε Ισπανία. Αγγλία έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Είχαμε χθες και προχθές και την ήττα του καφενείου της Μάντσεστερ. Μην μας σχημάτισε, ο Χρήστος δεν πήρε. Δεν πειράζει. Τι έγινε, Χριστό? Τι έγινε, Χριστό? Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και παιχνίδια βραδινά. Από Ιταλία έχουμε Σασουόλο Κίεβο. Είναι ήδη στο 3-0 στο 54ο λεπτό. 10 η ώρα Αταλάντα Μπολόνια. Θα πάρουμε το φύλλο. Ισπανία Σεβίλη Αλαβές 1-0 λίγο πριν το τέλος πρώτου μηχρόνου. Και στις 9.30 και 10.30 Real Sociedad Betis στις 10.30 και Λεγκανές Βαγιαδολίδ. Είναι παιχνιδάκια. Έτσι, κάποιες από αυτές τις ομάδες κινδυνεύουν. Κάποιες έχουν στοιχηματικό ενδιαφέρον σίγουρα 100%. Γαλλία έχουμε, όχι, κάτι φιλικά βλέπω εδώ. Κάτι. Και φυσικά έχουμε Ευρωλίγκα. Παίζει ο Παναθηναϊκός, ξεκίνησε το παιχνίδι του και βλέπω 15-13 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σημαντικό παιχνίδι για την Βέβαια. Πρόκληση. Θέλει νίκη και ανάλογα περιμένει το αποτέλεσμα να δει τι θα βγει έκτος, έβδομος ή όγδος. Παίζουν όλα τα σενάρια. Πάμε όμως στο φίλο. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου. Κώστας Μπάρης, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να μην τα ξαναλέμε. Κώστας από. Κώστας Άρης. Κατερίνη. Άρης. Κατερίνη. Καλά, η Κατερίνη έτσι κι άλλως και την ομάδα είναι. Παίζει και λίγο πάω και έχουν 5-6 άτομα. Έχει, αλλά εντάξει. Και ΑΕΚ έχει πολύ, έτσι. Να τα λέμε όλα, κυκλοφορούν αρκετοί, αλλά δεν συγκρίνεται. Πιο πολύ σε πήρα κλαψιάρι, γιατί λες που είναι Αριανή και που είναι Αριανή. Ναι, ρε φίλε. Θα σου βγούνε Κυριακή στις 3:00 η ώρα που θα πανηγυρίσουν το κύπελλο του κάτω 15. Ναι, τι ώρα είναι το μάτς, 1 η ώρα είναι δηλαδή. 3:00 νομίζω είναι. 3:00? Ναι. Καλά, σιγά μην πανηγυρίσουν. Αλλά δεν ακούς τίποτα. Όπως για παράδειγμα που κερδίσαμε στο εφηβικό που το σηκώσανε, δεν άκουσα να λένε τίποτα. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Στο εφηβικό. Στο μπάσκετ. Πρωτάθλημα ΕΚΑΣ. Ναι, ναι, ναι. Στη γη χθίωσε. Εκεί δεν μιλάνε. Αυτά είναι τοπικά τα πρωταθλήματα, φαίνεται. Δεν του συμφέρει να τα λένε που χάσανε. Ναι, κέρδισε όλο τον Μπάουκ. Είδα καλά, έδωσε. Κερδίσουνε... Περίμενε, έδωσε ο Μπάνε το κύπελο, το έδωσε ο Μπάνε ή ήταν ένα που έμοιαζε τον Μπάνε. Δεν το είδα καλά, ήταν μια φωτογραφία. Θα σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν έχω δει και ρεπορτάζ. Αλλά άμα κερδίζαμε στο μπάντμιντον και στο κέρλινγκ και αυτό που τρίβουν τον Μπάουκ, ο Μπάουκ θα το ανέφερε στο μεγάλο site που γράφουν. Ο Μπάουκ ασχολείται μόνο με Super League, φιλέ. Να ξέρει. Ακριβώ, ναι, ναι. Μόνο με Super League. Φίλε μου, χαιρετίζομαι και σε σένα. Το άλλο το καρτούρ που έχει εκεί που είναι. Γι' αυτό να πήρα πιο πολύ. Δεν είναι. Λέει, αποουσιάζει. Έχουμε, είπαμε, η καλύτερη πρώτη αλλαγή του Τάσου είναι ο Στέλιος, ο Παπαντονίου. Ωραία. Απλά ξέρεις, πήρα, το είπα και στην προηγούμενη που ήταν ο Αριανός, ποιος ήταν ο Νίκος που έλειπε ο Δαλτηρίδης. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Άμα έχουμε, δηλαδή, ο τρόπος ο επικοινωνιακός που είναι φοβερός. Πρέπει οποιοδήποτε στον Άρη, όταν κάποια στιγμή οργανώσουμε κι εμείς αυτό το επικοινωνιακό μας, να πάρουμε μαθήματα. Άκουσε με λίγο, για να σου κάνω... Και εξηγούμε αμέσως. Πες. Σου γράφουνε για το γκολ το χθεσινό, ναι, για τον Μάτος, και τώρα δεν το έχω μπροστά μου, το διαβάσω, αλλά γράφει αυτός που γράφει στο site το καλό το δικό μας, αυτό το αμερόληπτο. Ποιο είναι? Το σπορ με το S και το DNA, καλά, πώς το λένε αυτό, που γράφουν όλοι οι Αριανοί μέσα. Εντάξει, σου γράφει και σου γράφει 10 σειρές και σου λέει μετά από πάρα πολλά replay, και αφού το είδανε πάρα πολλές φορές, διαπιστώσανε ότι ο Μάτος ήταν offside μισό μπούτι. Ναι. Και σου λέει το ίδιο γκολ που βάλαμε εμείς και τον offside μέσα, ναι, μέσα στην Τούμπα. Αυτό είναι αυτό λίγο περισσότερο. Ήτανε, εντάξει, ναι, εντάξει, το σου ίδιο. Γράφουνε στεγνά, offside μας κλέψανε. Ναι, εντάξει. Ήτανε δηλαδή το δικό μας, όπως το είπα, ναι, και στο Νίκο, είναι λίγο έγκυος και πολύ έγκυος. Ναι, άκουσε, και τα δύο είναι το offside. Το δικό μας ήταν πολύ έγκυος, αυτό ήταν λίγο έγκυος. Και τα δύο είναι offside. Η μόνη διαφορά, ναι, τους είναι ότι ο Βέλεθ κάνει κίνηση από πίσω, δηλαδή τρέχει την ώρα που παίρνει φόρα ο Ματί για να το εκτελέσει,
Ενώ ο Μάτο την ώρα που κάνει. Ποιο έκανε την κεφαλιά, ο Μαωρίσιο θα λέγαμε. Όχι, ο τέτοιο, ο Ζαμπά την έκανε. Ο Ζαμπά. Την ώρα που κάνει την κεφαλιά είναι στιτό. Δηλαδή δεν είναι κινήσιμο. Διαφωνώ κάθετα. Η διαφορά μα είναι στον τρόπο με τον οποίο το επικοινωνούν. Ναι, ρε φιλά, άλλο αυτό, άστο αυτό. Σου γράφει μετά από 15 σειρέ και ένα κατεβατό ότι ήταν λίγο offside. Ενώ είναι ακριβώ το ίδιο γκολ. Κώστα, καταρχήν ένα λεπτό. Αυτή την κάνω την ερώτηση. Άξιο με λίγο. Αυτή την ερώτηση την κάνω συχνά. Γιατί παίζει ρόλο για μένα. Πόσο χρόνο είσαι, γιατί η φωνή σου ακούγεται νεαρός. Πόσο χρόνο είσαι. Νεαρός. Ναι. Να είσαι καλά. Άμα η φωνή είπα. Τώρα θα την έδινα την παντρευτείς. 38. Και τι μεγάλο είσαι, 38. Εντάξει, δεν είσαι μικρός, αλλά δεν είσαι και μεγάλο. 38. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό... όλη την όχι, άλλο θέλω να πω. Αυτό που λες, το επικοινωνιακό, ο ΠΑΟΚ το είχε πρόϊβαν. Δεν πιστεύω. Σαφέστατα. Άρα... με αυτό λέω. Άρα... θα πάρω μαθήματα από αυτούς. Ναι, θα κάνω πρέπει να τα αντιγράψουμε. Ναι. Σε όλα. Εμείς είμαστε λίγο του. Που το θυμάσαι αυτό το τραγουδάκι το ωραίο που νομίζω κιόλας ο Χρύσανθος το έβγαλε στην επιφάνεια. Για να τον κράξω και λίγο. Το εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Το θυμάσαι. Ναι, κάτι έχω ναι, στο μυαλό μου. Εμείς είμαστε ακριβώς, αλλά... ποσοστία πολύ τεράστιο. Μεγάλο ποσοστό αυτό το εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Λάθος για μένα. Λάθος. Τεράστιο. Τεράστιο λάθος. Αν το βάλεις επικοινωνιακά, ναι. Έχουν στείλει δορυφόρο και εσύ ακόμα παλεύεις με τις τσακμακόπετρες. Καλά κάνουμε φίλε. Ο καθένας ανάλογα με τα όπλα που διαθέτει, έτσι. Αλλά το, ναι, επικοινωνιακό, ναι. Το επικοινωνιακό δεν έχει σχέση μόνο με την οικονομική δύναμη. Γιατί όπως σωστά λες και εγώ, δεν ξέρω αν διαφωνούν οι φίλοι μας, οι συμπολίτες να βγουν στον αέρα, ο ΠΑΟΚ το επικοινωνιακό, το έχει δεκαετίες και προς Αβίδη. Όταν δεν ήταν η δυνατότητα. Σε αυτά για ποια θέματα μιλάμε όμως. Ναι. Δηλαδή σε αυτό δεν εννοώ πιστεύω. Εννοώ τη σύμπνοια, τη δημοσιογραφική εννοώ. Δεν το λέω. Δημοσιογραφικά, ναι. Αυτό λέω. Δεν το αναφέρω εκ του πονηρού ότι το έχουν επικοινωνιακό με άλλα κεφάλια που είναι κάτω εξ Αθηνών. Τέλος πάντων, να μην την πιάσουμε και τη συζήτηση. Το λέω καθαρά. Από άποψη θαυμασμού ότι το έχετε. Επικοινωνιακά, δημοσιογραφικά. Για σύντολη. Ναι, εκεί πέρα παίζει μεγάλο ρόλο αυτός που είναι στο γραφείο τύπου. Το πόσο θα μπορέσει να συντονίσει τους δημοσιογράφους να έχουν κοινή γραμμή σε ορισμένα θέματα. Κατάλαβες. Κοίταξα, αν δηλαδή σε εσάς υπάρχει ένας στο γραφείο τύπου και μοιράζει και όλοι οι άλλοι το δέχονται και τα κάνουν, μπράβο τους. Μακάρι να είναι έτσι και να το κάνουμε και εμείς αυτό κάποια στιγμή. Γιατί σε εμάς τον Άρη έχουμε, δεν έχουμε προβλήματα, πάντα θα βγει κάποιος να κράξει. Πάρει για παράδειγμα Παντελίδη με την πριν την Ξάνθη. Και Παντελίδη μετά την Ξάφη. Ακόμα και τώρα πάλι κάποιοι κράζουν. Έχουν, λένε, βγαίνουν αυτό... κάποιοι μυστήριοι στο ραδιόφωνο το μεσημέρι. Sorry, φίλε μου, γιατί κάνω κάτι εντελώς αντιραδιοφωνικό. Τέλος αυτά. Καλή συνέχεια να έχετε. Απλά ήθελα και το άλλο καρτούν εκεί πέρα να μας έχετε το φάσμα του Σαλαμάνου. Αύριο, αύριο θα μας έρθει. Αύριο. Και την Κυριακή να βγάλει στον τελικό, αν στραβώσει, να μας πει και τι έγινε. Ναι. Για την κάτω των 15. Λες, γιατί έχω έναν δικό μου, ο οποίος μου αναφέρει μέχρι και τι παίρνουν πρωταθλήματα στο σκάκι. Α, εντάξει. Και αυτά βάζει τα πρωταθλήματα. Έγινε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. 23-10-287-38-69-45-285-38. Επαναλαμβάνω, Έλληνας. Και από τον εαυτό μου παίρνω. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Είναι. Αγαπάει την νίκη, εντάξει. Κακά τα ψέματα. Αγαπάει την νίκη. Θέλει η ομάδα του να σε κάθε παιχνίδι να κερδίζει. Είμαστε τέτοιο. Αλλά ο Αριανός νομίζω, εγώ έτσι το βλέπω. Φυσικά οι άλλοι θα διαφωνούν. Ο καθένας την ομάδα του έτσι τη βλέπει. Νομίζω ότι ο Αριανός λίγο περισσότερο με την ομάδα του σε αυτό που λέμε ότι έχουμε να δούμε χαρά 50 χρόνια. Και όχι μόνο χαρά δεν είδαμε. Ακριβώς το αντίθετο. Τεράστιες λύπες, υποβασμούς, β' γ' εθνικές. Έχει λίγο παραπάνω έτσι μεγαλύτερη δίψα και είναι λίγο πιο πολύ πιστός, λέω εγώ, ποσοστία από τις άλλες ομάδες. Έτσι λέω εγώ. Γιατί αν βγάλουμε τώρα τα πέτρινα χρόνια του Άρη, του Ολυμπιακού, δεν ότι είχε πέτρινα χρόνια, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω. Είχε τότε με τον Παναθηναϊκό, με Βαρδινογιάννη, είχε κάποια πέτρινα χρόνια. Η ΑΕΚ λιγότερα, ο ΠΑΟΚ είχε κι αυτός, αλλά είναι σε άλλο τώρα μονοπάτι. Ο Άρης νομίζω. Είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να έχει τόσο μεγάλο όγκο οπαδών και να μην έχει δει χαρά 50 χρόνια στην Ελλάδα. Και πάντα επαναλαμβάνω με γνώμονα το πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να μην λέμε και ότι θέλουμε έτσι. Δηλαδή στην Αγγλία μπορεί να ήταν ο Άρης στην Αγγλία και να έκανε και 150 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Εντάξει. Δεν παίζει ρόλο. Είναι διαφορετικά τα πρωταθλήματα, είναι γενικότερα διαφορετικά νοοτροπία. Αυτό λέω. Ότι στην Αγγλία η Chelsea, παραδείγματος χάρη, είχε να πάρει 50 το ίδιο και η City.
Εγώ πήγα στο, θα πάρουμε το φίλο, πήγα στο, στο Old Trafford που κάναμε tour και υπήρχε ένα ρολόι και καλά ψηφιακό που ήταν πανό βέβαια, το οποίο έδειχνε, έδειχνε τα πόσα χρόνια είχε να πάρει τίτλο η City. Και μας λέει, μας είπε κιόλας ότι είχε, ήταν 34 τότε. Και μας λέει με τη βοήθεια των φίλων μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη ελπίζουμε γιατί έπαιζε Manchester City να τους κερδίσει ας πούμε και να τους πετάξουμε από έναν ακόμη θεσμό τον οποίο πήγαιναν να πάρουν το, το τρόπαιο. Βέβαια την επόμενη χρονιά πήραν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου καταρχήν να θέλεις. Θέλω, Αριστείδης με δίκαια. Έλα ρε Άρη, τώρα δεν σε γνώρισα τη φωνή. Να τους, 2-0 οι Αριανοί. Τι κάνετε ρε παιδιά. Και ο Στέλιος δίπλα μου, έτσι. Και ο Στέλιος. Καλησπέρα. Εντάξει. Δεν τον έχω ξανακούσει το παλικάρι. Καλά, έχω κάνει με το Στέλιο 10 εκπομπές, έτσι δεν έχεις ακούσει. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Καλά, καλά δεν το λέω για πέρσι που κάναμε τον Τάσο. Ωραία, στη συνάγωγη, αλλά εντάξει. Καλά, Αριανός. Αριανός λίγο δύσκολο να σ' άκουγε με τον Τάσο. Έκανε σας πρόμαυρες πτήσεις. Όχι, δεν άκουγα. Λίγο δύσκολο. Λογικό, εντάξει. Πάμε. Πάμε. Ο Τάσος έκανε για τα, πήγε για τα δόντια. Ο Τάσος έχει κάποιες πέμπτες και νομίζω θα έχει τουλάχιστον. Νομίζω δύο ακόμη πρέπει να έχει, να σου πω την αλήθεια. Το χάρτινο. Το χάρτινο το πες του. Το κατάλαβα, ναι, το άκουσα. 8 η ώρα έχει ραντεβού, οπότε φτιάχνει κάνει ράνι. Το χάρτινο το κύπελο πες του, δεν χρειάζεται δοντάκια, πες του το σαλιώνει στο χαρτί, τσουκουτσούκου και θα το καταπιεί. Τι εννοείς, φέτος θα τελικό. Για ποιο χάρτινο κύπελο λες. Πού θα πάρουν φέτος. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ο χάρτινο. Α, εννοεί ότι offside goal και αυτά, αυτό εννοεί ας πούμε. Άκουσε με λίγο, εγώ πιστεύω, πρόσεξε με. Όπως και το χάρτινο, γιατί ξέρει από χάρτινα κύπελα και το προπέρσινο. Θα του τα πεις αύριο, αυτό είναι ωραίο. Να του κάνεις λίγο φουνέλο. Άκουσε με λίγο. Διαφωνώ μαζί σου, αλλά εντάξει. Ναι. Άκουσε με λίγο. Πιστεύω, τώρα εντάξει θα φανεί φυσικά, και δεν είναι ψέματο ότι εγώ θέλω φυσικά να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το κύπελο, το πρωτάθλημα το έχει πάρει από τον Οκτώβριο. Πιστεύω ότι θα το πάρει η ΑΕΚ το κύπελο και δεν εννοώ για αγωνιστικούς ρόλους, εντάξει, να μην το αναλύσω περισσότερο. Δεν εννοώ παικτικά, που και οι δύο δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ χθες να έθελξε με την απόδοσή του, ούτε η ΑΕΚ, έτσι. Και οι δύο σε ερχά νερά είναι. Νομίζω, ειδικά η ΑΕΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έπαιξε τίποτα ιδιαίτερο χθες, χωρίς να το έχω δει. Όχι, ήταν πολύ μέτρη εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ήταν, Πιστεύω θα το πάρει η ΑΕΚ. Δεν μπορώ να το πω γιατί μιλάμε και δημόσια, εντάξει. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Πιστεύω ότι θα το πάρει η ΑΕΚ. Και στατιστικός και εξωστατιστικός και εξωαγωνιστικός. Τρίτη συνέχεια τέτοια. Καλά, από το στόμα μου. Στατιστικά, ναι, ήρθαν να στραβώσει το θέμα. Καλά, φυσικό. Αλλά αγωνιστικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβόρι. Και που σχολίασε προχτές τον καλό αφανισμό. Το καλό αφανισμό είναι μια έκφραση, όπως λέμε, καλή επιτυχία. Δεν υπάρχει καλή επιτυχία. Η επιτυχία είναι από μόνη της. Από μόνη της καλή, σωστά. Μπράβο, και λες καλή επιτυχία. Υπάρχει ένα βιβλίο, φίλε, με εκφράσεις που λέμε. Μου το είχε κάνει ένας φίλος, δεν θα πω. Είναι ακόμη φίλος μου. Δικηγόρος, μου το είχε κάνει δώρο. Το έχω σπίτι. Πόσες εκφράσεις, σου μιλάω για καμιά 100 σελίδες, πόσες εκφράσεις λέμε καθημερινά είναι που είναι λάθος. Μπράβο. Που είναι λάθος. Όπως λες και εσύ το αυτό. Γιατί κάθεσαι όρθιος. Ναι. Πώς είναι καθημερινά. Αυτό που θυμάμαι πολύ, πολύ τέτοιο, γιατί είναι και του. Είναι πάνω στα αθλητικά, είναι που λέμε σε ζωντανή μετάδοση. Δεν υπάρχει καμία ζωντανή και πεθαμένη μετάδοση. Είναι σε απευθείας μετάδοση. Ναι. Οπότε το πιο ορθό είναι το σωστό αφανισμό, να ευχόμουν. Αλλά συνεχίζουμε να λέμε. Δεν καλό μπορώ αφανισμό να θυμηθώ. Εκατοντάδες. Όπως και το λένε αρκετοί speaker αυτό στον επαναληπτικό του αγώνα, του τάδε αγώνα για τους ημιτελικούς. Ποιο είναι επαναληπτικό, τι θα επανεληφθεί, δεν θα επανεληφθεί κάτι. Είναι αγώνας revanche. Revanche, αγώνας revanche, βέβαια. Δεν υπάρχει επαναληπτικό. Είναι το δεύτερο παιχνίδι. Είναι. Έτσι, σωστά. Υπάρχουν εκατοντάδες που ξέρεις, τις λέμε στην καθημερινότητά μας. Και το λέγε, τις έχουμε περάσει ότι είναι σωστές και είναι καραλάθος, να ξέρεις. Όπως σου είπα αυτό. Το επικοινωνιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, εντάξει, αυτό ήταν αφού χρόνια αυτή παίζουν το περήφανο σωματείο της Μακεδονίας και γενικότερα ειδικά της Μακεδονίας και πόσο πονεμένοι είναι και πόσο πρόσφυγες είναι, γιατί οι άλλοι δεν είναι πρόσφυγοι. Ο ΠΑΟΚ είναι προσφυγική ομάδα. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μια τάση να είναι πολύ πρόσφυγες, γιατί και ο Πανιώνιος είναι προσφυγική ομάδα. Δεν είπε κανένας ΠΑΟΚ ότι ο Πανιώνιος.
δεν είπε κανένα ΠΑΟΚ ότι ο Πανιώνας είναι προσφυγική ομάδα, ή ο Απόλλων Πόντου δεν είναι προσφυγική ομάδα. Όχι, ο ΠΑΟΚ έχει είναι πολύ προσφυγική ομάδα. Όπως, και ο Απόλλων Σμύρνης είναι προσφυγική ομάδα και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Απόλλων Πόντου δηλαδή, είναι προσφυγική ομάδα. Όλοι αυτό το λέγαμε απλώς. Σαν σωματείο έχει πρόσφυγες φιλάθλους. Δηλαδή, εγώ, εμένα, ο πατέρας, η γιαγιά μου ήξερε μόνο ποντιακά και τουρκικά να μιλάει. Ωραία. Από τη μεριά του πατέρα. Και εγώ, δηλαδή, από τρίτης γενιάς προσφυγικών, ο παππούς μου και η γιαγιά μου πρόσφυγες ήταν. Αλλά έχει μια τάση ο ΠΑΟΚ να είναι πολύ πρόσφυγας και πόσο πονεμένη είναι και πόσο περήφανη είναι. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Ορίστε. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Όχι, γενικότερα περνάνε μια αντίληψη τέτοια και πόσο περήφανοι είναι και σαν σωματείο. Έχουν μια τάση πολύ παλιά επικοινωνιακή τέτοια, η οποία κατά μεγάλο μέρος είναι υπερβολική, έτσι. Όχι ότι δεν είναι προσφυγική ομάδα, όχι ότι δεν είχε πρόσφυγες, όχι ότι αυτοί που ήρθαν και έφτιαξαν τον ΠΑΟΚ δεν ήταν πρόσφυγες και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι οι μόνοι όμως. Εντάξει, έτσι. Δεν είναι η μόνη, αλλά ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και ουσιαστικά ο κάθε παοκτσής είναι περήφανος για αυτά τα οποία προσφεύγει η ομάδα του. Άκουσε με λίγο, γιατί άκουσα και εμένα από ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που άκουγα πιο παλιά, γιατί τώρα πλέον δεν τον ακούω για διάφορους λόγους. Βγήκε ένας παοκτσής και λέει, περιμένω να πάω στην πόλη μου. Στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή. Λέγανε κάτι τέλος πάντων. Και όταν προωθείς τη δυστυχία που είχαν οι προγονείς σου και προμοτάρεις τη δυστυχία που είχαν οι προγονείς σου, έτσι, για να έχεις δύο όφελος, για να κάνεις πιο πολλούς φιλάθλους ή τους μετανάστες που ήρθαν το 90, γιατί είσαι μικρός, άκουσα, δεν τους έζησες τόσο πολύ, τους μετανάστες Πόντιους από τη Ρωσία. Όταν προωθείς αυτή την για να πληθαίνεις τον πληθυσμό, τον κόσμο σου, για να σε λυπηθούν, για να σου δώσουν κανένα κύπελο, για να σου φτιάξουν κύπελο που σου φτιάχνουν τώρα. Πρώτα απ' όλα δεν μου φτιάχνουν γήπεδο, γιατί ο Ιβάν είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το γήπεδο. Δεν είναι θέμα μόνο χρημάτων, Στέλιο μου, είναι και θέμα αδειοδοτήσεων, ο οποίος θα τις πάρεις για πλάκα. Άμα έχω ρε φίλε στο φάκελο, γιατί να μην τις πάρω. Το χρήμα στη μέση στο γήπεδο, γιατί άμα ήταν μόνο στη μέση στο γήπεδο. Απάντησε μου όμως αυτό. Αν όμως έχουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, γιατί να μην δώσει το ελληνικό κράτος τις άδειες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί είναι κακό δηλαδή να αδειοδοτηθεί ένα τέτοιο έργο που θα αναβαθμίσει και μια ολόκληρη περιοχή. Σου λέω είναι μόνο το εσύ μου λες ότι είναι μόνο το χρήμα. Όχι. Εγώ σου λέω ότι είναι δικαιολογημένο να αδειοδοτηθεί για πλάκα, γιατί θα αναβαθμίσει μια ολόκληρη περιοχή και θα δώσει και θέσεις εργασίας. Άκουσε με λίγο. Τώρα μόλις τελειώσει, γιατί το πρωτάθλημα σε λιγότερο από μήνα νομίζω τελειώνει. 5 Μαΐου είναι τελευταία αγωνιστική και 5 Μαΐου και 11 είναι ο τελικός. Αμέσως μετά υγεία να υπάρχει, θα πιέσουμε τώρα. Κλάιμαϊν, θα πιέσουμε. Τουλάχιστον από εδώ, όσο μπορώ με τις δυνάμεις που έχω και από αυτό το μικρόφωνο. Καλώς λέω εγώ, γιατί και τότε το είπα και δεν λέω παραπέντε άλλα και άλλα και πέντε. Καλώς πήρε ο ΠΑΟΚ τα 21 στρέμματα, αλλά θα πάρει και ο Άρης τώρα. Εντάξει, γιατί έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι, να πιέσουμε, να πιέσουμε κι εμείς, φίλε. Να πιέσουμε. Δεν μένω στο γήπεδο. Η κουβέντα δεν μένω. Κοιτάμε το δέντρο και δεν μου το δάσκω. Εμείς μιλούσαμε για το επικοινωνιακό κομμάτι. Ναι. Και εγώ προσπαθούσα να σου ανέλησα όλα αυτά τα χρόνια τι κάνει το σωματείο. Μα το επικοινωνιακό τώρα σου το είπα όταν ξεκίνησε η συζήτησή μας. Ο ΠΑΟΚ είναι έτσι φωτός μπροστά από τον Άρη πριν προς Σαββίδη. Ναι, εσύ μιλάς και τώρα και Σαββίδη. Άκου να δεις, ο Ηρακλής, ο ήρωας, ο ημίθεος, ήταν να διαλέξει δύο δρόμους. Ή της αρετής της κακίας. Το να προπαγανδίζεις και να λες ένα μεγάλο βαθμό υπερβολές και ψέματα, δεν σε κάνει καλύτερο επικοινωνιακά. Καταλαβες. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Okay, φίλε. Εδώ αυτό θα είμαστε. Είναι η γνώμη μου, η προσωπική όχι, καλά, μου γνώμη. Δεν, φυσικά, δεν το συζητάμε. Και ξέρεις πολύ καλά ότι έχω μεγαλώσει σε μια κατεξοχήν παοξίδικη συνοικία, γειτονιά. Έτσι, έτσι ναι, αυτό δεδομένο. Και εμείς. Μπράβο. Και οπότε τα ξέρω από μέσα. Όχι ότι και εσύ έχεις μεγαλώσει σε παοξίδικη γειτονιά. Πτάλοφος είναι. Παοξίδικη γειτονιά. Κάποτε ήταν και πιο νόρμα. Αλλά η Νεάπολη όχι, ήταν κατεξοχήν. Με πολύ αριανό στοιχείο, αλλά εντάξει, παοξίδικη συνοικία. Ναι. Η Νεάπολη ένα-δύο κλικ παραπάνω. Λογικό. Πουλούσαν μια προπαγάνδα και πουλάνε ακόμα ότι είναι πόλεμο. Τέλος πάντων, στα είπα, δεν χρειάζεται να κρατάω. Ωραία, Άρη. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. 23. Όχι, πάμε στο διάλειμμα. Παρ' 25 βλέπω, Γιάννη. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Το 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Και κανένα 20 λεπτό αφού γυρίσουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι και πάλι δικό σας.
Περάσαμε στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εκτάκτο σήμερα λόγω απουσίας του Τάσου Τρέγια, Στέλιος Παπαντονίου στο στούντιο. 10 παρα 20 ώρα, 20 λεπτάκια τα έχουμε, Στέλιο, έτσι. Χαλάρα. 23-10, χαλάρα όπως το είπες, 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Να, άμα θες να σχολιάσουμε τα επόμενα παιχνίδια και του ΠΑΟΚ, ναι, και του Άρη, ο Άρης έχει ένα δύσκολο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ βέβαια πιο εύκολο. Αν και, αν θέλεις τη δική μου άποψη, την είχα πει και με τον Τάσο εδώ πέρα για τον προπονητή της Λαμίας, θέλω να πω, για παρότι το Χάβο. Για το Χάβο, παρότι προέρχεται από τις ΠΑΟΞΙΣ, ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν ήταν και ΠΑΟΞΙΣ, δεν ξέρω καταρχήν από ποια πόλη είναι ο Χάβος. Θεσσαλονικιός είναι, δεν... Τώρα δεν ξέρω ούτε εγώ από ποια πόλη είναι, αλλά ναι. Είναι, έχει, ναι. Έχει, μη... έχει συνδέσει το όνομά του, ναι, με τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Έχει, ναι. Τον θεωρώ από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές στο Χάβο, διότι όπου έχει πάει και ομάδες που ήταν για Φούντογλου, όπως ήταν, μην ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε την Λαμία, ήταν, λέγαμε ότι η μία που έχει πέσει είναι η Λαμία. Ναι, έτσι? Είναι φαβορή. Είναι, ήταν φαβορή τεράστιο. Όχι φαβορή, λέγαμε η μία που έπεσε είναι η Λαμία. Δεν τη δύναμη τύχη. Την έσωσε την προηγούμενη Σαββατοκύριακο. Την έσωσε. 33 βαθμούς έχει. Ναι, ναι. Την έφτασε στους 4 του κυπέλου. Δεν πιστεύω ξανά φτάσει ποτέ. Ποτέ. Ναι. Είδα το Πούλμαν όταν γύριζε από το Καραϊσκάκι, το υποδέχτηκαν εκεί. Ήταν καμιά 30, θα μου πει περισσότερο, 40. Τα ξημερώματα. Και όπου έχει πάει, έχει κάνει δουλειά ο Χάβος. Και στο Πανετολικό που ήταν, έχει κάνει δουλειά. Βέβαια. Ναι. Τον θεωρώ από τους καλύτερους Έλληνες προπονητές. Εντάξει, θα το πάω Λαμία, δεν θα το σχολιάσω το τι θα λήξει και τι δεν θα λήξει. Εσύ, άμα θέλει. Κάποιος... Εντάξει, το πάω Λαμία, εντάξει, είναι εντός έδρας παιχνίδι. Εντάξει, δεν, ναι, δεν νομίζω ότι... Εύκολα, δύσκολα λες. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, και ειδικότερα μέσα στην Τούμπα και ειδικότερα με το ότι θέλει δύο νίκες για να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτοάθλημα. Ο Τάσος το επόμενο ματς σχολιάζει από τώρα. Με τη Λάρισα. Ναι, όχι το αγωνιστικό τόσο όσο το έξω αγωνιστικό. Με το ότι ο Κούγιας δεν θέλει να δώσει. Ναι, δεν θα δώσει και φοβάται. Άς. Μου λέει Ζάχο, θα πάνε. Θα κάνω λίγο. Όλες τις φωνές την κάνουμε φωνή μπουγάτσα. Μέχρι και του Τρέγια. Ζάχο, θα πάνε, μου λέει ο Τάσος. Θα πάνε, φοβάμαι, γίνουν έκτροπα. Μας τιμωρήσουν. Μη φοβάσαι, φέτος δεν σε τιμωρούν. Το λέω φέτος και με μπαζούκας να μπει ο πρόεδρός σου, δεν σε τιμωρούν. Το λέω. Φέτος είναι πιο μαζεμένοι όλοι, ναι, γενικότερα. Απλώς το μόνο που θέλω να πω για το παιχνίδι της Κυριακής είναι ότι αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και προσφέρει, που είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς, που ο καθένας. Αυτό είναι την Κυριακή. Ναι, είναι από τις 9 το πρωί μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα, που όποιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν ξηρά τροφή για να μοιραστεί σε 5 Μητρόπολεις της Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρα η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, είναι σίγουρα η Μητρόπολη Καλαμαριάς και Νέας Κρίνης, οι άλλες 3 μου διαφεύγουν. Αύριο στις 2 είναι και συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο... Να το πω event, δεν θα είναι event. Τέλος πάντων. Προσφορά, πες. Ναι, για τη συγκεκριμένη προσφορά. Οπότε, γιατί είναι και για καλό σκοπό, νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί και να το πούμε. Βέβαια. Εντάξει, τώρα για τα αγωνιστικά, νομίζω εύκολα δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα πάρει το. Ναι. Εσύ τώρα το. Σαν ΠΑΟΚ, ξέρεις, το μυαλό σου είναι στον ημιτελικό, που και εκείνο τελειωμένο είναι, θα μου πεις τι να πούμε. Περιμένει να τελειώσει το πρωτάθλημα και τον τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ. Το μυαλό όλων πιστεύω είναι σε φάση να περάσει το παιχνίδι με τη Λαμία, να πάρει, ναι, την νίκη, να περάσει και το παιχνίδι με τη Λάρισα και να έρθει το παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Α, θες τα πανηγύρια. Ναι. Κάτσε εγώ εκείνη τη βδομάδα να λείπω. Πότε είναι? Δύο εβδομάδε θα με χάσει. Είναι 21 Απριλίου το παιχνίδι. Μεγάλη εβδομάδα. Είναι το Σαββατοκύριακο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Α, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή είναι εκείνο το Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Με το Λεβαδιακό δεν είναι, είπαμε το. Άμα κάνει τα δύο στα δύο, ναι, λογικά θα γίνει και η Φιέστα. Το μάτς με το Λεβαδιακό πότε είναι, πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα? 21 Απριλίου. Α, πριν ξεκινήσει. Ναι, είναι το Σαββατοκύριακο. Θα λείπω καμιά δύο-τρει εβδομάδε, με βλέπω. Από τώρα πρέπει να φύγει. Ναι. Θα κάνει και λίγο και από τι μόνε του εκπομπέ. Τι να κάνουμε. Εκεί κοντά, μόλι πλησιάζει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, ναι, νομίζω ότι θα. Ναι, με το ασπίδα θα κυκλοφορούμε. Μην πατήσει κανένα μάξι, φοβάμαι, στο δρόμο. Δεν θα μα πρίξετε λίγο. Καλά, ναι. Θα γίνει, εντάξει, λογικό σε ένα σημείο. Ναι, για τον Άρη να πούμε, ναι, για το μάτς και Κυριακή, γιατί είναι ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που ο Άρης θέλει μίνιμουμ ένα βαθμό. Για κάποιους είναι, επαναλαμβάνω, εμένα η δική μου άποψη από τη στιγμή που χθες τελείωσαν 2-0 τα παιχνίδια και κατά 99%
είναι τελειωμένο ότι το τελικό θα είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, άρα η πέμπτη θέση οδηγεί UEFA. Για μένα μικρή σημασία έχει. Βέβαια θέλω να κερδίσουμε. Λογικό είναι, έτσι. Καλά, ειδικά, είναι και ένα ντέρμπι. Είναι ντέρμπι και ειδικά τον Παναθηναϊκό που δεν θα έχουμε και τόσο πολλές ευκαιρίες. Αν και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει σε αυτή την κατάσταση για κάποια χρόνια. Από τη στιγμή που δεν πήρε την απόφαση να φουντάρει οικειοθελώς, λέω εγώ, αφού δεν πήρε αυτή την απόφαση, να συνειδητοποιήσουν, λέω εγώ, γιατί έχω και φίλους Παναθηναϊκούς, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα. Δύσκολα. Άμα δεν τη δώσω την ομάδα του Γιαννακόπουλο, δύσκολα. Μην νομίζεις και ο Γιαννακόπουλος μπορεί να κάνει τρελά πράγματα. Φυσικά όχι δεν τρελά θα πράγματα, αυτό, ναι. Απλώς θα είναι σε αυτό το, ναι, το χάλι. Ναι. Άλλο το μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο. Εντάξει, ναι, άλλα τα ποσά. Τεράστιες διαφορές. Ναι, γιατί Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός όταν είσαι και έχω οικονομικό ηγέτη ισχυρό, πρέπει να πρωταγωνιστώ, έτσι. Δεν μπορώ να είμαι πέμπτο, έκτος, έβδομος. Άρα εκεί τα ποσά ξεφεύγουν. Δεν λέω ότι δεν τα έχει ο άνθρωπος, ξεφεύγουν τάχει, και τα ποσά. Είναι, ναι. Και άλλοι τα έχουν και ο Μελισανίδης τα έχει, όπως βλέπεις δεν μπαίνει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ταλαιροπαγίδας. Ναι, μεγάλος. Σκοπός είναι, δεν είναι, χιλιάδες φορές το έχουμε σχολιάσει το ίδιο πράγμα, σκοπός δεν είναι πόσα έχεις, πόσα βάζεις. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, άρα είναι ένα μάτς που θέλω να το κερδίσω, ανεξάρτητα αν για μένα η τέταρτη είτε και η τρίτη θέση ακόμη δεν λέει τίποτα. Θέλω να το κερδίσω και είναι μια μεγάλη ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό που βλέπουμε ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες, ο Άρης να μπει να παίξει την μπάλα του και να το κερδίσει το παιχνίδι και να το κερδίσει λέω εγώ και εμφατικά, όχι με μεγάλο σκορ, να δείξει ότι είναι καλύτερος. Δεν λέω να κερδίσει 4-5-0, 1-0 να κερδίσει, αλλά να φανεί ότι είμαι το αφεντικό του παιχνιδιού και θέλω και θα το κερδίσω το μάτς όπως και να έχει. Όπως φάνηκε, γιατί μου είπες ότι έβλεπες και το δεύτερο ημίχρονο του Άρη Σόφη, ότι φαινόταν ρε παιδί μου ότι ο Άρης θα το γυρίσει το μάτς. Ναι, ναι. Φαινότανε. Μονόπατα πήγαινε το πράγμα συνέχεια. Φαινότανε το πράγμα. Μία τέτοια εμφάνιση θέλω. Και αν γίνει αυτή η εμφάνιση, ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει, θα πούμε ότι εντάξει. Μετά φτιάχνει πολύ περισσότερο το κλίμα. Πέρα από τα βαθμολογικά ωφέλη του Άρη, είναι και ότι κάνεις μια εμφάνιση εκτός έδρας. Σωστά. Και κάνεις μια εκτός έδρας εμφάνιση κοντρά στον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Που είναι ένα ντέρμπι που γενικότερα όλες οι ομάδες τρέφονται από τα καλά αποτελέσματα και τις καλές εμφανίσεις σε ντέρμπι. Ναι. Ανεξάρτητα σε τι φάση είναι και τι κυνηγάνε. Όπως και να είναι ο Παναθηναϊκός, είναι τεράστιο μέγεθος. Είναι Παναθηναϊκός. Εντάξει, σε όποια κατάσταση και να είναι. Μία νίκη επί του Παναθηναϊκού είναι νίκη επί του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τόσο πολλές ευκαιρίες να κάνεις νίκες επί του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι και μεγαλύτερη ακόμη ευκαιρία και πρέπει να κερδίσει ο Άρης. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, την Κυριακή στις 7 η ώρα. Άρα βασικά ο Άρης όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα θα τα παίξει 7 η ώρα. Μια που επαναλαμβάνω, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι 7 η ώρα. Έχουν οριστεί όλα τα παιχνίδια. Σάββατο είναι το. Σάββατο. Εγώ τι είπα, Κυριακή. Κυριακή, ναι. Κατά λάθος. Σάββατο. Το ξέρω ότι είναι Σάββατο. Λέω 7 η ώρα. 5 η ώρα. Όχι 5. 4 παρατέταρτο είναι το μπάσκετ. Άρης Προμηθέας. Που και εκεί χρειάζεται νίκη ο Άρης. Και 7 η ώρα είναι το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επαναλαμβάνω, χωρίς κόσμο ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Ναι, το δείχνει και η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ το δείχνει. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να το τρίτος Αριάνος. Τι γίνεται στο κεντρινό μαύρο, στο κεντρινό μαύρο λίμπερο. Τα πάω και τι κάνω σήμερα. Βγήκαν όλα. Σωστός. Πώς το είπες, πες το μ' άρεσε. Πλανήτης, μπράβο, πλανήτης Άρης. Ήδη έχουμε έναν πλανήτη, τώρα θα κάνουμε και δεύτερο. Ηλιακό σύστημα. Υγιεινό, το κάνουμε και αυτόν υγιεινό. Νίκο, άκουσε με λίγο. Χαιρετίζω εκεί στο φίλο. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος. Φήμες λένε, εγώ βέβαια είμαι μπροστά, ότι χθες έφαγες μία μπριζόλα, ακούς, η μπριζόλα που έφαγες χθες μπορεί να ξαναχόρτεναν τρεις οικογένειες, αληθεύει? Δεν ξέρω, έχει φύγει, δεν ξέρω, είναι στο θερμαϊκό. Στο θερμαϊκό, άσε τι είναι. Είναι 2 κιλά μπριζόλα έφαγες, φίλε, τι μπριζόλα ήταν αυτή? Δεν ξέρω, έχω να φάω πάρα πολύ. Επειδή κάνω κανένα 2 μήνες δίαιτα, να πούμε, δεν, εντάξει, ούτε καν με φάνηκε. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Ανάμεσα στα δόντια σου. Ήταν και καλό το φαγητό, γιατί δεν είχα προβλήματα στο στομάχι, δεν είχα, που σημαίνει ότι είναι καλό. Ήταν καλό το φαγητό, όντως. Αυτά αύριο θα τα σχολιάσω λίγο, γιατί βγήκαν κάποιες ειδήσεις από το χθεσινό meeting. Βγήκαν κάποια έτσι ζουμερά, θα τα πει αύριο ο Τάσος. Πάμε στα του Άρη. Φίλε, να το Σαββάτο
που λέγατε για τον Πάθνακο, ρε φίλε, ναι. άμα δεν τον κερδίσει και τώρα πότε θα πότε κερδίσει, θα κερδίσει, ρε φίλε. Λογικό. Και μα σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή εντάξει, δεν τον υποτυπώ. Πάθνακο είναι δεν μεγάλη ομάδα. Έτσι. Στον Πάθνακο δεν μπορεί να υποτυπώ. Έχει φανέλα, έχει ιστορία, έχει τα πάντα, αλλά είναι στα κάτω του, ρε φίλε. Όταν ήμασταν και εμεί στα κάτω μα, ερχόταν εδώ ο Πάθνακο και έκανε πάρτι. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή έλεος, δηλαδή εντάξει, πρέπει να το πάρουμε και αλλιώς το πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή πότε το κερδίσει, όταν θα κάνει ομάδα και θα ξυπνήσει. Μα αυτό είπα άσχετα. Θα ξυπνήσει μετά καλή νύχτα. Αυτό είπα άσχετα που δεν είναι πλέον με τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ η θέση. Θέλει τη νίκη μόνο και μόνο από πλευρά Γοήτρου και είναι μια ευκαιρία να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και φίλε, να δείξει. Είναι τέταρτη θέση. Η τέταρτη θέση. Α, είναι εσύ είσαι τη τέταρτη. Εσύ είσαι τη τέταρτη. Εγώ δεν το λέω τώρα. Το έλεγα πριν δύο μήνες. Ναι. Δεν το λέω τώρα. Θυμάσαι αν θυμάσαι. Δηλαδή αν δεν βγούμε τέταρτη να γίνει. Να... όχι, για μένα δεν είναι στεναχώρια. Πώς θα γίνει στεναχώρια, δηλαδή. Για φέτος θέλω τέταρτος. Σου είχα πει τότε. Ο στόχος είναι τέταρτος και τρίτος στα εισιτήρια. Κοίτα, άμα το πας έτσι, για να ακούσω και, άκουσα, άμα το πάμε έτσι, με βάση την εικόνα των ομάδων, ο Άρης αυτοκτονεί που δεν είναι τρίτος. Έχει δίκιο ο Θόδωρος, το έλεγε να πω την αλήθεια, από τη Γερμανία ο Παοξής, ο φίλος, το έλεγε, εγώ να πω την αλήθεια, να μην λέω ψέμα, δεν το, δηλαδή το έλεγε την 6η-7η αγωνιστική και νωρίς τα έλεγε αυτά. Ότι με αυτή την ΑΕΚ είναι ευκαιρία ο Άρης να βγει τρίτος. Μου έλεγα τι λέει ρε φίλε. Και είχε απόλυτο εντάξει, δίκιο. Είχε απόλυτο δίκιο. Πιο καλά από κύματα όμως. Για να μην είμαστε αχάριστοι, περάσαμε από κύματα. Καλά ρε φίλε, υπάρχει καμία ομάδα που είναι 30 αγωνιστικές στο ίδιο επίπεδο. Κάτσε φίλε, δεν είναι πατάμε το κουμπί και βγαίνει γοντρή. Ξεκινήσαμε από το 0 και περάσαμε διάφορες δοκιμάσεις. Προπονητής, διάφορες ναι. Ξέρω εγώ. Βέβαια, και κοιλιά κάναμε και εκεί. Ώσπου να μοντάρει η ομάδα, να έρθουν οι μεταγραφές τον Ιανουάριο, να ξαναμοντάρει, καινούργιες προπονητής να ξαναμοντάρουν. Εντάξει, αυτά εδώ θέλουν χρόνο. Και χάνεις επεισόδια. Αυτά τα επεισόδια στήχησαν. Βέβαια, εντάξει. Αυτή την ιστορία να τη συνεχίσουν του χρόνου. Ιδού η Ρόδος εδώ και το πείδημα. Συνεχίσουν αυτή την ιστορία και του χρόνου. Κράτα την ομάδα. Ενίσχυσέ την και κάνε του χρόνου παπάδες. Ορίστε. Ποιος σε κυνηγάει, έτσι. Ενίσχυσέ την όπως είπες, το λέμε συνέχεια, όχι με πολλές κινήσεις, τρεις-τέσσερις κινήσεις θέλει. Τρεις κινήσεις. Ποιοτικές. Δυνατές κινήσεις. Τρεις ποιοτικές. Και μία-δύο έτσι πάμε. Αυτή η ομάδα όπως είναι και εντάξει τώρα τι να τα λέμε, τα ξέρουν. Πλέον το ξέρει, το ξέρουν άπαντες τι και ποιοτικές, πώς φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Τρεις ποιοτικές ενδεκαδάτες και μία-δύο για τον Πάγκο, φίλε. Και για τον Παναθηναϊκό, άρα φίλε, εντάξει, κερδίζεις. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσεις. Πώς θα γίνει. Δεν λέω σκορ και τέτοια, να κερδίσεις. Ναι. Να κερδίσεις. Δεν σου λέω σκορ, γιατί άκουγα κάτι φίλος. Καλά, εντάξει. Κάτι τρελά. Εντάξει. Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Αλλά και ο Άρης είναι Άρης. Πώς θα γίνει. Ποια ομάδα θα τα έκανε αυτά που έκανε ο Άρης. Για πες μου. Αν δεν ξεκινάει από το Σεπτέμβριο αυτού και από την αρχή και να φτάνει εδώ που έφτασε. Για θα το έκανε καμιά άλλη ομαδούλα. Δύσκολα. Κάτι ατρόμητο δηλαδή και κάτι Τρίπολης και κάτι ιστορίες. Εντάξει. Και στην ουσία ο Άρης πρέπει να μπει στην τέταρτη θέση. Εκεί που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια για τους οποιοδήποτε λόγους, για τους λόγους που ξέρουμε. Και κέρδισαν τη θέση εκείνη ο Ατρόμητος, οι Τρίπολες, οι Πανιόνοι, ποιοι άλλοι ήταν. Έτσι, υποφελήθηκαν όμως, της απουσίας του Άρη. Τώρα όμως ήρθα, ξαναεπέστρεψα, κάντε στην άκρη. Και την άλλη Κυριακή έρχεται και ο Ατρόμητος. Κύριε Ατρόμητε, ναι, Ατρόμητος, πήρες τη θέση μου και καλά έκανες, πήρες τη θέση. Ένα μάθημα πρέπει να το πάρει ο Ατρόμητος και ψεύσε γεμάτο Χαριλάου την άλλη εβδομάδα. Το σεβόμαστε και αυτόν. Το σεβόμαστε. Εντάξει, φυσικά δεν γίναμε Μπαρτσελόνα. Αλλά ο Άρης είναι Άρης. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Θέλω να ξαναπάρω τη θέση μου. Πώς θα γίνει. Θέλω ξανά το κομμάτι της πίτας μου. Ναι, το κομμάτι της πίτας σωστά είναι να έρθει και κανένα τρόπαιο. Ηγεσία, καλές είναι οι πίτες. Να έρθει και κανένα τρόπαιο, εντάξει. Οι πίτες καλές είναι, τυρόπιτα, σπανακόπιτα. Μαγικιά δεν είναι απλά τα πράγματα. Θέλει πολλά κολπάκια. Θέλει πολλά. Λαμία ημιτελικό έφτασε. Τι κολπάκια θέλει, ρε φίλε. Ημιτελικό έφτασε η Λαμία. Η Λαμία. Καλά, φέτος αυτοκτόνησε και ο Άρης στο κήπεδο. Δηλαδή στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη εκεί πέρα ήταν αυτοκτονία. Καθαρή. Καθαρή, όντως. Συμφωνώ, Στέλιο. Έτσι ακριβώς. Αν και στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη έκανε πολύ καλό παιχνίδι ένας Γιάννης Ιατρούδης. Του Εργοτέλη ήταν αυτό. Ναι, εντάξει. Να, κοίταξε. Καλά, αυτοί καλά κάνουν το παιχνίδι. Με τον Άρη, πες να δείξουν θέμα. Όταν είχε παίξει με εσάς,
Με δεν είχαμε δει εμείς εκείνο τον αγώνα. Δεν αναλύσαμε το δικό σας τον αγώνα. Γιατί και στο Εργοτέλης ΠΑΟΚ εκεί φάνηκαν αυτοί ότι τρέχουν, κάνουν, φτιάχνουν. Δεν είναι αμελητία ποσότητα. Όχι, δάγκωναν, ήταν ορμούσαν, δεν είχαν θέμα. Ναι. Λογικό είναι, ρε φίλε. Θέλουν να δείξουν να πάρουν κάποια μεταγραφή. Κάποιοι καλοί παίκτες. Φυσικά λογικό, κανόνα. Αλλά θα πρέπει να διαβάζεις, φίλε. Δεν πρέπει να αφήνεις τίποτα κάτω. Στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Βήμα-βήμα και να διαβάζεις. Τέλος πάντων. Και τελειώνοντας, ήθελα να πω αυτό για τους επιχειρηματικά του κάτω 15, το οποίο τώρα είδα κάτι κοινοποιήσει, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά. Κερδίσαμε, ας πούμε, και πάμε την Κυριακή. Στα παίζουμε με το ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, έτσι. Τελικό. ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ. Αυτό, ρε φίλε, σε γεμίζει περηφάνεια, εντάξει. Που σημαίνει ότι η οικογένεια λειτουργεί καλά. Φάνηκε. Ο Άρης λειτουργεί, τα υποδομές λειτουργούν καλά. Παίρνεις μισή, ούτε καν ολόκληρη κίτρινη κάρτα. Παίρνεις μισή, γιατί φάνηκε ότι δεν άκουσες από την αρχή ούτε τα σχόλιά μας. Δεν τα άκουσες. Παίρνεις κίτρινη κάρτα. Κατάλαβες, παίρνεις μισή. Πάγαμε ένα μισάωρο για τις ακαδημίες μιλούσαμε. Εντάξει. Ναι. Αυτά είναι αλυσίδα, δεν τις κάνεις. Δεν τις κάνεις εκπομπές. Κάτω 19. Παίρνει το πρωτάθλημα ο μεγάλος. Εντάξει, θα πάρουμε και εμείς κανένα πρωτάθλημα. Μπράβο, να πάμε σε Λευκό Πύργο. Να πάρουμε Λευκό Πύργο. Να γίνει διαμελισμός, να γίνει διαχείριση της χαράς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα χαρούν φυσικά να πάρουν το πρωτάθλημα αυτό που λες, τα πιτσιρίκια που θα τρελαθούν. Ναι. Εντάξει, οι γονείς τους και εμείς, αλλά όχι να τρελαθούμε τώρα πήραμε κάτω από 15. Όχι, με θέλουν τώρα. Να δούμε 50 χρόνια τίτλο. Θα χαρώ πει 15. Εντάξει. Και εγώ, μα σου λέω, έβλεπα, ήταν να έρθω στο ραδιόφωνο για την εκπομπή και έβλεπα τα πέναλτι. Γιατί στα πέναλτι πήγε η ηγεσία. Πήγε στα πέναλτι. Ναι. Και έβλεπα τα πέναλτι, εντάξει, για να δω τους πιτσιρικάδες. Ήθελα να περάσω άλλο. Άλλο αυτό και άλλο χαράγεται. Και μην τρελαθούμε κιόλα. Όχι, ρε, κατέβουμε στο Λευκό Πύργο. Εσύ έχω ικανό να πούμε να πας με κάποιο πυρσό μόνο σου. Εντάξει. Όχι, ρε. Εντάξει. Του χρόνου στο κύπελο. Μην πω πρωτάθλημα. Μου φαίνεται αυτό που σου είπα ότι η Θεσσαλονίκη πάει να γίνει ποδοσφαιρομάνα, τη βλέπω εγώ τη δουλειά να μου. Για να δούμε, φίλτατε, να σε καλά. Είδαμε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, βλέπω 10 παρα 2 λεπτά. Παοξής κανένας, τίποτα. Φίλε, το κεντρινό μαύρο λίμπερο δηλαδή έχει... τίποτα. 100-0. 100-0, τίποτα. 100-0. Τι γίνεται, ρε. Καλά, και όταν είναι και ο Τάσος, μην νομίζεις, πάλι είναι 80-20. 75-25. Εντάξει, κάποιες φορές πάτε καλά, πάει στο 50-50. Δεν βγήκε ούτε καν αύριο, περιμένατε. Βγάλτε το φίλο ένα λεπτό, εντάξει, να μην τον απογοητεύσουμε. Τώρα θα πάμε να βάλουμε το γκολ. Άμα γίνει με 0, τελείωσε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα. Να το. Καλησπέρα. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Το όνομά σου, η φωνή σου κάτι μου λέει, αλλά. Ξεχνάτε εύκολα εκεί. Ο Μαρίνος. Μαρίνος, μπράβο. Να το, 3-1 μείωσες. Μείωσα. Μείωσες τις καθυστερήσεις. Πάλι καλά που πήρατε, να είστε καλά. Καλά είστε, τι κάνετε ρε παιδιά. Καλά μόνο, να τελειώνουμε σε λίγο, πάμε να πιούμε και οι δύο και ο Στέλιος εδώ και εγώ μια μπυρίτσα και πάμε και σπίτι. Μπράβο, μπυρίτσα. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Καλά, μια μπυρίτσα, μην νομίζεις τίποτα τρελά πράγματα. Με την παρέα, όχι, εντάξει, μια καφεδά, αυτό, μια μπυρίτσα, ένα ποτάκι, καλά είναι. Τελειώνει η εβδομάδα, ωραία είναι. Πάντα εντάξει. Η Παρασκευή είναι διαφορετική ημέρα, να το ξέρεις νομίζω, έτσι. Ναι, είναι διαφορετικά, όντως. Πάμε. Τώρα, άμα κατέβω κι εγώ καμιά φορά Θεσσαλονίκη, θα δώσω τα τηλέφωνα να βρεθούμε πιο μικρά από το κάτω. Το είπαμε αυτό, τελείως. Προγραμματίστε το για τις 21 του Απρίλη. Παιδιά, αυτά τώρα εντάξει, είναι ανάλογα τώρα. Εντάξει, ναι, δεν ξέρουμε. Πάμε σε άλλο πλανήτη. Εντάξει, έχει θός. Για να έχουμε και όλα θα γίνουν. Πάμε, Μαρίνο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις πληροφόρηση, ρε Ζάχο, για την αναδιάρθρωση που λένε. Γιατί διαβάζω διάφορα σενάρια. Ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Τι να σου πω, από αυτά που διαβάζω κι εγώ και που ακούμε, μην νομίζεις τίποτα ιδιαίτερη. Εμείς και εγώ και ο Τάσος, μην νομίζω ότι έχουμε καμία ιδιαίτερη πρόσβαση στα δημοσιογραφικά. Είμαστε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Ναι. Ερχόμαστε λίγο νωρίτερα. Βέβαια, βλέπουμε έναν-δύο ανθρώπους εδώ. Πιο πολύ ο Τάσος, γιατί εγώ είμαι και νέος στο ραδιόφωνο, έτσι. Ναι. Δεν έχω ούτε το θάρρος να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, να μπω να ρωτήσω. Δεν είναι ψέματα. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, όχι. Μην νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις. Από ό,τι διαβάζουμε, αν δούμε κάποιον εδώ, και εγώ θα το ρωτήσω να σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί το στούντιο είναι διαφορετικό μέρος από όλο το υπόλοιπο. Όπως το λέει και ο Τάσος, ραδιομέγαρο. Και είναι αλήθεια, γιατί πίσω από το στούντιο υπάρχει ένα χανές πράγμα. Τεράστιο. Πραγματικά σαν λαβύρινθος εδώ στο Λίμπερο. Τέλος πάντων, για να μην σου λέω,
Εμένα η αίσθησή μου είναι, δεν ξέρω τι θα πει και ο Στέλιος, ότι πιέζουν οι ομάδες για κάποια συμφέροντα που έχει κάθε μία. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Αυτοί που θέλουν να ελέγξουν τις ομάδες. Εντάξει, τώρα άσχετα που είναι ο Στέλιος, το ξαναλέω, ήθελα με τον Αύριο, με τον Τάσο να την κάνω αυτή τη συζήτηση. Ο κάθε ισχυρός με τις ομάδες που λέω εγώ το λέω ότι επηρεάζει, δεν θέλει να μειωθούν οι ομάδες. Λογικό είναι, έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, τι να κάνουμε. Εγώ σε αυτό τέτοιο είμαι τον Βασιλιάδη. Παρότι δεν είμαι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, λιγότερες. Λιγότερες. Έχεις αυτή τη γνώμη, λιγότερες ομάδες. Λιγότερες, ρε φίλε, λιγότερες. Θα μια... είναι καλύτερα. Εγώ και 12, όπως είπε και ο Στέλιος. Ναι. 10 εκατομμύρια είμαστε. Ναι. 10 εκατομμύρια είμαστε. Ναι, συγγνώμη. Δεν είμαστε μεγάλη χώρα. Ναι. Όλες οι χώρες με 10 εκατομμύρια, 11 τόσες ομάδες έχουν. Τόσες ομάδες. Ναι. 12, 14. Εκεί. Ναι. Εμείς έχουμε 18 και 20 είχαμε φτάσει παλιά, δηλαδή έλεος. Ναι. Τι να κάνουμε. Εάν είναι μικρότερες οι ομάδες, εγώ φαντάζομαι θα παίζουν και καλύτερα, γιατί... Θα είναι περισσότερα τα οικονομικά ωφέλη για τις ομάδες και θα μπορούν να κάνουν και μεταγραφές. Οι μικρότεροι. Είναι και το άλλο, θα φοβούνται μήπως έχουν καμιά, ξέρεις τώρα, μην πέσουν, μην κάνουν... Έτσι, ακριβώς. Οι εξαρτήσεις είναι κάπως λιγότερες. Λιγότερες οι ομάδες, βέβαια. Έτσι αυτή τη γνώμη έχω. Έτσι, μα έτσι είναι, μαθηματικά είναι αυτό βέβαια ότι θα γίνει. Γιατί εντάξει, ο άλλος σου λέει, άμα είναι να πέσω, εντάξει, δεν θα κάνω, θα τα βάλω τα δυνατά μου και θα σε κοντράρω. Ενώ αν είναι εξασφαλισμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Εντάξει, ελληνικό πρωτάθλημα είναι, αυτά υπάρχουν, δεν είναι μόνο... Ναι, σκοπός είναι όμως όταν λέμε ότι θέλουμε να αλλάξει και θέλουμε διαφορετικό, να αλλάζει. Έτσι, να μην μένουμε στα παλιά, να αλλάζει. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι και διαπλεκόμενα όλα με την πολιτική, με πολλά είναι στη μέση, δεν είναι... Είναι, κοίταξε, είναι και μέρος της ελληνικής κοινωνίας το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κομμάτι δηλαδή, αντανακλά την ελληνική πραγματικότητα. Και εμείς κάπως διαφορετικά είμαστε. Αλλά οπωσδήποτε κάποια στιγμή αυτά πρέπει να αλλάξουν, να μπουν στην άκρη. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει τα συμφέροντα των ομάδων, να συμφωνήσουν οι μεγάλοι, να το κάνουν και να νομίζω ότι συμφέρον θα έχουν όλοι από αυτό το πράγμα. Θα πιάσουμε καλοκαίρι και ακόμα γι' αυτό θα μιλάμε. Εγώ την κόβω τη δουλειά. Ναι. Για να δούμε, για να δούμε. Η εκτίμησή μου είναι αυτή πάντως. Και αύριο, ναι. Και αύριο σε περιμένουμε να τα πούμε και εδώ με τον Τάσο, έτσι. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, να διαβάσω για το πορκί το Στέλιο και να κάνουμε τον επίλογο μαζί και να πάμε να δώσουμε αυτό το σκυτάλι. Δεν είμαστε όλοι σκυτάλι, σκυτάλι. Τι μαραθώνιο τρέχουμε. Να δώσουμε πάσα στην άλλη. 4x100. Μαραθώνιο δεν είναι με σκυτάλι. 4x100 είναι με σκυτάλι. 4x400. Λοιπόν, πορκίτο σε το πολύ. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το πορκίτο. Με τόπια κρεατικά και χειροποίητες νοσηλιές θα σας τρέχουν τα σάλια. Όταν θα πάμε τώρα, γιατί θα πάμε την άλλη εβδομάδα, πιστεύω. Γιατί όλο πάμε και θα έρθει μεγάλη εβδομάδα και δεν θα μπορούμε και να θέλουμε να πάμε. Θα σου πω να θες και εσύ να πορκιτήσεις. Ο καλύτερος γύρος της πόλης γυρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρυς και σαλάτες και συνοδευτικά. Και για τη 40η το πορκίτο. Έχει μεριμνήσει και υπάρχει νηστίσιμο μενού. Φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια στη σχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές μερίδες. Καραολίγια Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πάντα στο λέω, στον επίλογο, πριν χαιρετήσεις, θα πεις και για το... Θα το πω. Είσαι, εντάξει, με θυμίζει λίγο εμένα, στο πιο πολύ μάλλον, είσαι πολύ συναισθαλμένος και πολύ... Θα λες, πες. Είσαι ντροπαλός. Και εγώ είμαι ντροπαλός, αλλά εσύ περισσότερο, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Έχω μια ιστοσελίδα ενημερωτική που αφορά τον ΠΑΟΚ, paokday.gr, www.paokday.gr. Που μπορείτε να μπείτε για να ενημερωθείτε για όλα τα νέα του ΠΑΟΚ και εκτός από αυτό και κάνουμε και διάφορες συνεντεύξεις τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Βγαίνει μία-δύο συνεντεύξεις από είτε από το ποδόσφαιρο είτε από όλα τα αθλήματα. Θα σου δώσω κι εγώ μία συνέντευξη. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Γιατί όχι. θα γίνει, πουλήσει πολύ. Θα γίνει βαλικός, ναι, αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Στέλιο. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι η τελευταία φορά που είσαι εδώ στο στούντιο. Δεδομένο αυτό, υγεία να έχουμε όλοι και θα ξανάρθεις 100%. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μόσχοβιτς με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσω τα παιδιά παρέα με όλη την ειδησιογραφία και φυσικά και με τα παιχνίδια που είναι και σε εξέλιξη. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Από το Στέλιο, εμένα και τον Γιάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.